Κυρίες και παιδιά, κύριοι, χαίρετε. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ, έτοιμοι μαζί σας. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψουμε νοτιότερα, όχι νοτιότερα, πιο κέντρο θα έλεγα, στον νομό. Αυτή τη φορά, επειδή βλέπω, κάνω αυτό το μικρό το κόψιμο, γιατί πρέπει να έρχεται ένα αυτοκίνητο, γι' αυτό καλό θα είναι. Γιάννη, έλα από εδώ πέρα, έλα άκρη, έλα άκρη. Γεια χαρά! Γεια σας και χαρά! Α, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Γιάννης, περάστε από εδώ πέρα. Χαίρετε, χαίρετε! Τάκ, έφυγε. Είδες, εσύ έκατσες μια χαρά εκεί πέρα. Χαμπάρι δεν παίρνει Γιάννη, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε ποιο χωριό θα επισκεφτούμε σήμερα. Όπως σας είχα πει, είμαστε στο κέντρο του νομού και γι' αυτό, Γιάννη, πριν σας πω πού και πώς και τι θα κάνουμε, Σιρόκο Φάσιον, τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, ένα πολυκατάστημα για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί. Σήμερα, Γιάννη, έχω το άσπρο, την άσπρη την μπλουζίτσα. Νοτόριος, είπαμε. Νοτόριος, New York City, Brooklyn! Brooklyn! Αυτή τη φορά το φοράω σε άσπρο με μπλε. Προηγούμενη φορά στο Πατρίκι. Πατρίκι ήταν? Ναι, στο Πατρίκι. Χαιρετίζουμε στο Πατρίκι. Το φορούσαμε σε μαύρο. Γεια σας και χαρά σας! Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Να οι κάτοικοι εδώ του χωριού, το οποίο θα επισκεφτούμε. Εδώ, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Το οποίο θα επισκεφτούμε. Χαλάρα. Το οποίο θα επισκεφτούμε σήμερα. Λοιπόν, για να σας δείξω και το χάρτη, μέχρι να τον ανοίξω. Άκουσα μπαμπάκι mycosmos.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία τα λέμε μέσω του υπολογιστή, να στείλουμε τα πολλά χαιρετίσματά μας σε δύο φίλους. Μπράβο, εκεί πέρα είναι. Άκουσα μπαμπάκι mycosmos.gr, να στείλουμε στον Γαβρίλο, τον φίλο μου, και τον Παναγιώτη, τον Χαραλαμπίδη από την Τερπνή. Πολλά χαιρετίσματα σε αυτούς τους δύο και δεν θέλω να μου είστε παραπονεμένοι, έτσι, φιλάκια. Λοιπόν, καλό! Λοιπόν, ανοίξαμε και το χάρτη, είμαστε έτοιμοι. Εδώ. Λοιπόν, ήμασταν. Περίμενε, ρε! Λοιπόν, ήμασταν στο Πατρίκι, στο Δήμο Αχινού. Είναι εδώ. Αυτό είναι, Γιάννη, ο Δήμος Αχινού. Ωραία. Σήμερα θα πάμε λίγο πιο πάνω. Είναι ο Δήμος του Στριμώνα, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε σε ποιον Δήμο είμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο Δήμο Στριμώνα, ο οποίος Δήμος Στριμώνας έχει πρωτεύουσα το χωριό. Έλα στην άκρη, Γιάννη. Έλα στην άκρη. Πολύ αυτοκίνητο και κακό. Περνάει από εδώ πέρα. Περνάει από εδώ πέρα. Όχι, Γιάννη, από την άλλη μεριά περνάει το αυτοκίνητο. Μπράβο. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Μη μας παίρνει, δεν σας παίρνει, κάμερα σας παίρνει. Πού να σας πάρω, στην πλάτη μου. Είστε καλά? Ετοιμαζόμαστε να πούμε στο χωριό, να δούμε. Τώρα θα πούμε. Αλλά δεν έχουμε πει ακόμα σε ποιο χωριό θα πάμε. Το φυλάω και έκλειξη. Λοιπόν. Άντε, πείτε μας σε ποιο χωριό θα πάμε. Πεθελινό. Πεθελινό, κυρίες και κύριοι. Είστε η κυρία? Δέσποινα. Επίθετο? Δεν το λέμε. Δεν το λέτε. Εδώ η κυρία? Μαρία. Μαρία. Και ο κύριος? Γιάννης. Γιάννης. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα εδώ πέρα, μια και είστε η πρώτη εδώ της εκπομπής. εδώ χαιρετίσματα τώρα για να φύγω. Σε όλο το χωριό. Πόνο με επίθετο. Στο Σταύρο. Σε καμιά φιλενάδα! Σε καμία! Oh. Είστε μαλωμένες με όλο το χωριό! Όχι! Λοιπόν, να τους αφήσουμε. Καλή συνέχεια. Η κυρία Βαλιζόνη, εσύ γιατί δεν βάζει ζώνη? μέσα στο χωριό. εντάξει. Τρώγεται. Έγινε. Πώς θα μας δείξετε την Παρασκευή? Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, την τρίτη επανάληψη. 6 ώρα. Να είστε καλά, γεια σας. Χαίρετε πολύ. Λοιπόν, όπως μάθατε κυρίες και κύριοι, είμαστε στο Πεθελινό. Τι να κάνουμε, μας προλάβανε να πούμε όμως εντάχει ότι στον Δήμο του Στριμώνα. Αρχίζει να ψυχαλίζει, έχουμε να σταματήσει. Λοιπόν, στο Δήμο του Στριμώνα. Στο Δήμο του Στριμώνα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη μονόβρηση. Χαιρετίζοντας τη μονόβρηση και εκεί στα θερμοκήπια. Έχουμε επίσης τον νέο σκοπό, ο οποίος είναι και η πρωτεύουσα εδώ του Δήμου. Πολλά φιλιά στον κύριο Ισπυρόπουλο. Τον κύριο Ισπυρόπουλο και σε όλους εκεί στο νέο σκοπό, πολλά φιλιά. Να στείλουμε επίσης φιλιά και στο νεοχώρι, στον κύριο Παπαδάκη, στον κύριο Λάγιο, σε όλους εκεί τους κατοίκους του νεοχωρίου. Μεσοκόμι, ψυχικό βαλτοτόπι, παραλίμνιο και Πεθελινό. Σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, με το 1, με το 2, με το 3, Γιάννη, follow me. Follow me! Δήμο Στριμώνα, δημοτικό διαμέρισμα Πεθελινού! Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να στείλουμε στο Βαλτοτόπι στον Αντώνη τον Πουλικίδη. Πολλά χαιρετίσματα.
Γεια σας, χαίρετε, τι κάνετε. Μια καλημέρα για να φύγω. Να στείλουμε χαίρετε εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο χωριό. Καλό τον κόσμο, χαίρετε. Λίγο κατέβα στο παράθυρο. Αυτομάτ, ρε αυτομάτ. Χαιρετίζουμε εδώ πέρα σε φίλους και γνωστούς στο Πεθελινό. Σε όλους, τον πρόεδρο, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο δήμαρχο, σε όλους. Σε όλους. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Γεια χαρά. Μπαμ, έφυγε ένας ο κύριος. Θα έρθει ο άλλος ο κύριος. Από ό,τι βλέπατε, από ό,τι καταλάβατε, ξεκινάμε τώρα εδώ την εκπομπή. Χαίρετε! Εδώ, ξεκινάμε τώρα την εκπομπή. Θα μας βρουν τα αυτοκίνητα. Γεια σας! Τι κάνετε, είστε ο κύριος? Ο κύριος Ιντζίδης. Ιντζίδης, το μικρό. Νίκος. Κύριε Νίκο, δώστε μου τα χαιρετίσματά σας. Ξεκινάμε να κάνουμε την εκπομπή εδώ στο Πεθελινό. Με πολύ πολύ αγάπη. Γιατί πράγμα? Όχι, πείτε μου εσείς τα χαιρετίσματα. Πού θέλετε, στείλετε χαιρετίσματα σε φίλους και γνωστούς. Στη Γερμανία. Μου κούραστε εδώ, δεν έχουμε κανένα αγαπητό πρόσωπο. Δεν έχουμε καμιά ακόμη να στείλουμε. Δεν είστε Πεθελινιώτης? Από πού είστε? Από εδώ. Ωραία, έβαψε και βάφηκε το μαλλί ο κύριος Ιντζίδης. Γεια σου κύριε Ιντζίδη. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3, κυρίες και κύριοι, μαζεύω εγώ το χάρτη. Κάτσε ρε. Βρε μανία αυτός ο χάρτης να μην κάθεται σωστά. Για είναι καμιά μέρα θα το δίνουμε παρέα. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3, κυρίες και κύριοι, καλά να περάσει η σημερινή εκπομπή. Πεθελινό, μείνετε εδώ για την μία ώρα που ακολουθεί. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα χρόνια πολλά στον Αντώνη που γιόρταζε, στον Θανάση που γιόρταζε, στον Σάκη τον Ιωάννου, τον πολύ καλό φίλο και κάμεραμάν εδώ και συνεργάτη, μπράβο, έτσι μπράβο, τον Σάκη τον Μάγειρα, τον Σάκη τον Παντή, ποιον τον Σάκη έχουμε? Το Σάκη τον Αραμπατζή. Το Σάκη, τον κύριο Σάκη Αραμπατζή, βέβαια, τον κύριο Σάκη Αραμπατζή, την Αθανασία την Ελιγιάννη, αυτούς, με το 1, με το 2, με το 3. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε στο Πεθελινό. Έτοιμοι, Γιάννη, πάμε! Ο κύριος Στέργιος Γούλας. Στέργιος, συνονόματι είμαστε. Ναι. Δυο φορές χάρηκα. Ωραία. Και ο κύριος Καραμιχάλης Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος, Καραμιχάλης. 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 Ξέρετε τι είναι καρά. Καρά, ξέρετε τι θα πει. Όχι. Λέγε. Ξέρω, όχι, πλάκα κάνω. Ξέρω τι θα πει. Τι θα πει καρά. Μαύρο. 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 Καρά. Καρά το πράγμα. Μαύρος λόφος. Μαύρος λόφος. Εσείς είστε Μαύρος Μιχάλης. Μας κατάφερες. Σας. Μας κατάφερες καλά λέω. Πού είσαστε? Στο καφενείο. Ελληνικός στρατός. Παλιά χρόνια. Καλά. Πώς θα... Τι θυμάστε έτσι? Πες με μια ιστορία. Τι να θυμηθώ. Τι να πρώτο θυμηθείς? Του 40 εγώ. Του 40 κλάση. Πέρασα στην Αλβανία εγώ. Αλβανία? Βέβαια. Σε ποια περιοχή? Μέχρι την Κοριτσά πήγα από εκεί. Κοριτσά? Αλβανία. Τώρα που ήρθαν οι Αλβανοί εδώ, πόσους βλέπεις? Τότε Πάχυναν. Τότε οι Αλβανοί ήταν μηδέν εκεί. Οι Σαρακατσάν κάνουν παρέα μόνοι τους? Όχι, όλοι μαζί. Δεν υπάρχει. Είναι μόνοι τους. Όλοι μαζί. Κάτι και με Πόντιους παρέα. Όλους. Με όλους. Και με Θρακιώτες. Με Θρακιώτες, Μιντόκιμοι όλοι. Αλλά εδώ το χωριό είναι όλοι. Άκου. Έχει. Σαρακατσάν. Πες. Έχει. Εντόπις. Έχει. Θρακιώτες. Έχει. Λαζέι. Από όλα. Από όλη κράτηση. Α, δηλαδή ήρθατε εδώ πέρα βουρ. Κάτσατε. Δήμαρχος εδώ, κύριος Ισάκ Ρίζος. Δήμαρχος είναι αυτός που τον ξεχνάω. Πώς το λέει? Το σκοπό έχουμε. Σκοπό. Στριμώνας. Στριμώνας, σκοπό, τι. Δήμος Στριμώνα. Δήμος Στριμώνας. Χαίρετε. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά. Όλοι για ψωμί πήγατε τελικά. Είναι σας βλέπω. Εγώ εμείς. Ψάχνουμε να βρούμε τον δήμαρχο. Και λέω Ισαάκ Ρίζος. Καραλής ο Σάκης. Όχι. Γιατί άμα λέω εδώ στο καφενείο μου κυνηγάν. Ποιος σε κυνηγάει? Να.
Ο ίδιος. Αυτός μη κυνηγάει. Μη κυνηγάει. Γιατί κύριε Μιχάλη. Όχι, στέλνει. Εδώ γυρνάει το αεροπλάνο να διώχνει τα σύννεφα, να το χαλάζει ή όχι. Ρωτάτε εμένα. Σε ένα ρωτάμε, σε δημοσιογράφος, να το πεις εσύ να δούμε. Στη αυτό ένας παππούς έτσι ρώτηξε. Και κάπου με πήρε το δίκτυο σας. Το δίκτυο τηλεόραση. Ναι, με πήρε, είχα 10 πρόβατα. Και είχα ένα κίτρινο σακάκι και το πήγαινα έτσι το καλοκαίρι, κατά εδώ πάνω. Από εδώ πάνω. Από εδώ πάνω που βγάζει. Και μια μηχανή κατέβαζε βαμπάκι. Και εκείνη του γόηδα, εκείνη τον εαυτό δεν του λέει, αλμίδαν λέει, πήγαινα εγώ έτσι πέρα λέει, αλλά δεν έρθει τότε το δίκτυο και πέρα θα κόλυγα. Αν κατεβάζει, αν τα σύννεφα, όχι, αν το αεροπλάνο, διώχνουν τα σύννεφα. Διώχνουν τα σύννεφα. Γιατί να τα διώξει. Γιατί να μην βγάζει, χαλάζει, καλοκαίρι. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Θα ρωτήσουμε τον μετεωρολόγο του καναλιού μας. Ξέρετε, έχουμε μετεωρολόγο στο καναλί. Θα το πει αυτός αν η ουγά, τα γερνάει ουγά, τα βάζει. Σε χαιρετώ. Κι εγώ σε χαιρετώ. Δεν μιλούσε όμως μια ιστορία από το Τεπελένι. Στο Τεπελένι ήσουνα. Την κοριτσά. Κοντά είναι Τεπελένι, κοριτσάκι, 40. Παπάδες, μικρομιλιά, τσάκαλο, μπόζοβου, εκεί πέρα πάνω. Τι θυμάσαι έτσι έντονα από... Τι να θυμηθώ, καλά πέρασαμε. Εκεί πέρα μπάμπα μπούμπα κάθομασταν. Μπάμπα μπούμπα καθόμασταν. Δεν είχαμε. Πόλεμο, πολεμήσατε καθόλου. Εγώ είμαι το 50 κλάση. Το 50. Όταν πήγα εγώ... Και στέλνιος είναι το 40. Αυτός... Πιο μεγάλος είναι. Αυτός δεν είναι το 40 η κλάση, είναι πιο μικρή κλάση. Είναι. Αλλά το 40 αυτός που λέμε, εγώ είμαι πιτσιρκάς. Ναι, και πώς ήταν, και τι τρώγατε... Εκεί απάνω, τι τρώγαμε. Εκεί απάνω. Ψωμί, γάλα και τυρί. Εύκολα πράγματα. Ανήκει στον Δήμο Νέο Σκοπού. Και ψάχνω να πούμε και τον Δήμαρχο πώς το λένε, γιατί κάνα δύο κύριοι μας είπαν δεν το θυμόμαστε λέει. Είναι ο κύριος Κετσετζή, όχι, Κετσετζής Βασίλειος. Έδρα έχουμε εδώ πέρα τον Νέο Σκοπό. Μάλιστα. Και τώρα που χαλάρωσαμε λίγο με τα χιόνια, προσπαθούμε να καθαρίσουμε. Πώς πάμε εδώ με τα λουλούδια. Με τα λουλούδια ακόμη χιόνια έχουμε, λιώνουν τώρα. Από ό,τι είχα δει, τριαντάφυλλα είναι εκείνα που καθαρίσατε. Τι τα βγάλατε, τα ξεριζώσατε. Αυτά που έχουν σπάσει από τα χιόνια τα καθαρίζουμε λίγο. Είστε ο κύριος. Μακρύς Χρήστος. Χρήστος. Βιάζεστε κύριε Χρήστο. Βιάζεστε. Όχι, τι να βιάζεστε. Έχει το πανέμορφο μουστάκι, σας έχω δει από. Ναι, το ξυρίζετε. Χρόνια περιποίησε. Έτσι έγινε από μικρός ακόμα. Από πόσο μικρός. Τι ηλικία. Τι ηλικία. Σας αρέσει να περπατάτε. Όταν ήμουν 21 χρόνια το άφησα. Τι κόσμο έχουμε εδώ πέρα στο Πεθέλινο. Κόσμο γύρω στις 500... Οικογένειες. Όχι. Κόσμο. Κόσμο, ναι. Κόσμο. 500 πολύ, πολύ λίγος, πολύ μικρός, ναι. Είχα δει προηγουμένως μια γάτα πέρασε μαύρη. Είστε προληπτικός. Είστε προληπτικός. Ήταν μια μαύρη γάτα πέρασε και λέω μήπως... Είστε προληπτικός. Στην πρόληψη τι, γιατί... Ναι, χτυπάτε ξύλο, αυτό εννοώ. Όχι. Όταν ακούσετε κανένα έτσι, κουνιέστε λίγο, φτύνετε τον κόρφο σας που λέμε... Όχι. Ξέρετε ότι φέτος, το 2002, έχουμε μόνο μία μέρα, 13, Τρίτη και 13. Και πότε πέφτει. Αύγουστο. Έκατσα, είδα το ημερολόγιο. Τρίτη και 13. Μία μέρα όλο το χρόνο. Συνήθως πέφτουν 2-3 μέρες το χρόνο. Α, δεν είστε προληπτικός. Όχι. Κάνα χαντράκι... Όχι. Αυτά είναι... Χτυπάτε όμως, ξέρω. Για μένα δεν είναι τίποτα. Η πρόληψη. Δεν τα πιστεύετε. Όχι πρόληψη, προληπτικός. Δηλαδή, προληπτικός, ναι, κατάλαβα. Χτυπάτε όμως ξύλο. Όχι. Καθόλου δεν έχετε πετύχει την εύδοση να χτυπάει ξύλο, καθόλου τίποτα. Δηλαδή, δεν χτυπάω. Δηλαδή, ψαλίδι ανοιχτό, άμα δείτε, ή αν περάσετε κατά από σκάλα ή τι άλλο λένε, άμα σπάσει καθρέφτη μέσα στο σπίτι σου. Ναι, δεν έτυχε να. Τέτοια πράγματα δεν έχω δει καμιά φορά, γι' αυτό δεν. Η σύζυγος. Η σύζυγος μπορεί να είναι. Ναι, το έχετε ακούσει από τη σύζυγο. Μπορεί να είναι, η σύζυγος χτυπάει. Ναι, καμιά φορά χτυπάει. Κούφια που τα ακούει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια ναι, δεν τα λέει. Αλλά εσείς το. Εντάξει. Δεν συστηθήκαμε κιόλας. Συγγνώμη, είπαμε είστε ο Κυπουρός, αλλά είστε Στέλιος Σταυρίδης. Κύριος Δημήτρης. Νάνος. 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 Πού έχω ξανακούσει ένα τέτοιο επίθετο. Νέο Σούλη έχει. Δεν έχουμε πάει στο Νέο Σούλη. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα εδώ πέρα. Σαλαμίνα έχω πει. Στη Σαλαμίνα λέει ο Γιάννης. Σαλαμίνα έχετε πολλούς νάνους. Είστε σόι εδώ πέρα μεγάλο. Εδώ ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα εδώ πέρα στο χωριό. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, υγεία. Στη σύζυγο. Ναι. Στη σύζυγο. Παιδιά, στα παιδιά. Στα παιδιά.
Σε φίλους μας εδώ πέρα τώρα που μας βλέπουν. Στους φίλους μας όλους, σε όλο το χωριό. Χαιρετισμούς σε όλο το χωριό. Γενικά. Γενικά, σε όλο τον κόσμο. Από τον κύριο Δημήτρη. Δημήτρη Νάνου, να είναι καλά όλος ο κόσμος, υγεία να έχει. Υγεία, ευτυχία. Ευτυχία. Ποια εκκλησία έχουμε εδώ πέρα. Η εκκλησία του βλέπω. Αγίου Νικολάου. Αυτή δεν είναι. Ναι, αυτή το είναι. Αγίου Νικολάου. Το Αγίου Νικολάου. Γιορτάζανε το Δεκέμβρη. Μάλιστα. Μάλιστα. Και εδώ πέρα έχουμε την πινακίδα. Εκκλησία, κάτσε, εκκλησία Αγίου Νικολάου λέει κατά εδώ. Εκκλησία προς τα εδώ τώρα. Κατά εδώ λέει. Το σχολείο είναι από εκεί. Το σχολείο είναι ναι, από εκεί. Σωστά. Και η κοινότητα. Και η κοινότητα εδώ. Αυτή είναι η κοινότητα. Ναι, περίπου λίγο. Έπρεπε αυτή την πινακή να τη βάλουμε κάπου εδώ πέρα. Έτσι για να δείχνει δεξιά-αριστερά. Αλλά εντάξει, καλά είναι. Αυτά. Και το παρεκκλήσι του Πορφύτη λέει είναι από εκεί. Και η εκκλησία του παρεκκλήσι είναι η εκκλησία του παρεκκλήσι. Αγίου Νικολάου είναι εδώ. Αγίου Νικολάου εδώ. Παρεκκλήσι πάει κατά εκεί. Παρεκκλήσι έχει εκεί, γι' αυτό την έβαλα να τη λίγο. Λοξά. Είναι. Έγινε, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Τυχερά παιχνίδια παίζουμε εδώ πέρα στο χωριό. Προπόστ, τζόκερ. Τέτοια πράγματα οι νέοι δεν ξέρω αν παίζουν. Λιγότερο. Μη δεν παίζουν. Ναι, αλλά. Εμένα δεν κάνει το. Εσά βρήκα όποιον βρίσκω στον δρόμο μπροστά είναι. Ξέρετε τι κάνω. Περπατάω, βλέπω κάποιον κύριο, κάποια κυρία, ένα νεαρό, μια νεαρή. Και πηγαίνω και το λέω χάρηκα πολύ. Είμαστε εδώ στο παραλίμνιο. Εκεί, στο καφενείο, για να πάω. Όχι, στο παραλίμνιο λέω είμαστε. Εδώ δεν είναι Πεθελινό, δεν είναι παραλίμνιο. Α, παραλίμνιο, όχι Πεθελινό. Δίπλα όμως είναι τα χωριά. Εδώ παρακάτω. Με ποιο χωριό έτσι αγαπιέστε. Συνήθως το παραλίμνιο πάμε εις αέρας, περνάμε, γερνάμε, είναι κοντινό χωριό. Γάζαρο, παντού πάμε. Εδώ πέρα πού παίζετε όταν θέλετε να παίξετε τυχερά παιχνίδια. Καφέντε. Έχετε κερδίσει καμιά φορά. Α, εγώ δεν παίζω. Περπατάτε, βιάζεστε, βλέπω. Εγώ δεν παίζω, ρε παιδί. Τίποτα έτσι καθόλου. Καθόλου. Δεν δοκιμάστε καμιά ξέρει του καθενή. Όχι, αυτό δεν είναι τυχερό παιχνίδι, αυτό είναι χαρτί. Ναι, δεν είναι τυχερό παιχνίδι, δεν ξέρω είναι τι κάνουν εμείς. Καλά χιό, ξέρετε, εννοώ, καλά χιό αν έχετε παίξει. Αν έχετε κερδίσει καμιά φορά, αν έχετε καμιά φορά, δηλαδή, δεν παίζω, λέει, δει την τύχη σας ανάποδα. Τώρα έχει κάνει 2-3 χρόνια, τα σταμάτησα γιατί δεν έπαιρνα λαχή, αλλά τώρα δεν μου λείπει. Σου λέει η τύχη αφού δεν με κυνηγάει, αφού δεν με κυνηγάει, να μην την κυνηγήσω κι εγώ. Έπιανα τις λίγοντες, δεν τις ξαναέπιασα. Τις πιάνατε. Λίγοντες, έπιανα πολλές. Τους λίγοντες. Α, τελικά όμως δεν τους πιάσατε ούτε κι αυτούς και... Τους πιάναμε, μας γελούσαν και έπαιρναμε λαχή, αλλά τώρα τα σταμάτησα. Ναι, πόσα, κερδίσατε καμιά φορά κανένα έτσι ποσό. 100 δραχμές, 200, τίποτα καμιά φορά. 100, 200, αμέσως δεν λέει την κέρδωση. Τι λέγεται. Ναι, τι, όταν, κοίτα, όταν δεν έχεις τσέπης τίποτα, όταν δεν έχεις τσέπης τίποτα και παίρνεις και κερδίσεις, λες είναι κέρδος. Καλημέρα, πετάξτε τα σκουπίδια, καλή χρονιά, πετάξτε τα σκουπίδια. Είδατε εδώ πέρα στο Πεθελινό. Καλημέρα. Μην μοιράζει, ελάτε πιο εδώ πέρα γιατί έχουμε πίσω τον κάδο. Ονομάζομαι Στέλιο Σταυρίδη. Σας ξέρω, σας παρακολουθώ. Όχι εσάς, σε. Ναι, εντάξει. Να έχουμε πιο τέτοιο. Είστε η κυρία. Δασκαλοπούλου Παναγιώτα. Δασκαλοπούλου Παναγιώτα. Είμαστε στο. Πεθελινό. Πεθελινό. Ένα από τα χωριά του Δήμου Στριμώνα. Ναι. Με πρωτεύουσα το Νέο Σκοπό. Όχι. Ναι, ο Δήμος είναι, ναι. Ναι, Δήμος Στριμωνικού, πρωτεύουσα το Νέο Σκοπό. Το χωριό αυτό είναι το τελευταίο χωριό στην άκρη του Δήμου. Ναι. Και από ό,τι είχα δει και στο χάρτη, συνορεύει, όπως είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, με άλλους 7 Δήμους. Γνωρίζετε? Παραλίμνιο, Μεσοκόμιο. Όχι, Δήμους. Δήμους. Α, με ποιους Δήμους γύρω γειτονικούς. Εδώ Νέα Ζύχνη. Ένα. Α, δεν... Εμμανουήλ Παπά. Εμμανουήλ Παπά. Σερών. Σερών. Σκουτάριος. Νιγρίτα. Νιγρίτας. Και Τραγίλο. 6, 7, άλλο ένα. Ποιο άλλο μας ξεφύγει? Δεν το γνώρισα ακριβώς. Ποιο? Νέα Ζύχνη. Μανουήλ Παπά. Σερών, 3. Καπετάν Μητρός. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Όχι, καπετάν, είναι Σκουτάριος. Είναι, ναι. Σκουτάριος. Ναι. Και είναι... Είναι αυτοί οι 7, όμως Σερών είναι όλοι. Ποιοι? Αυτοί οι 7 δήμοι που λέτε. Δεν είναι 7 δήμοι όλοι σύνολο. Είναι 22 δήμοι και 5 κοινότητες. Παναθηναϊκός, καλή ομάδα. Τι ομάδα? Ο άνθρωπος είναι Παναθηναϊκός, είναι πράσινος, αλλά ψηφίζει δεξιά. Το ίδιο είναι. Είναι ποικιλόμορφος. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός. Καλή ομάδα. Τι ομάδα είσαι? Ηρακλής. Ηρακλής, ακόμα καλή. Τι ομάδα? Πανσεραϊκός. Ο καλύτερος. Ο καλύτερος. Ναι, αλλά μια που μιλάμε τώρα εδώ για αθλητικά. Μια που μιλάμε για αθλητικά, υπάρχει η ομάδα εδώ πέρα στο Δήμο του Νέου Σκοπού, έχω μάθει, με τον παίκτη να στείλουμε χαιρετισμένα στον Χρήστο τον Μπεμπέ. Παραλίμνιο. Παραλίμνιο. Έτσι. Παραλίμνιο, όχι σκοπό. Παραλίμνιο. Ναι, η ομαδάρα
Είναι του νέου σκοπού η πρωτεύουσα με δήμαρχο το, με δήμο το νέο το Στριμώνα και κάποιος κύριος πέρυσι είχα πάει στο νέο σκοπό, ναι. Ψέματα, στην, στο νέο χώρι, ο κύριος Λάγιος, κύριος Λάγιος, Λάγιος από το νέο χώρι μου είχε πει δήμος Ποσειδώνα. Κοντά το είπες, Ποσειδώνα, Στριμώνα... Δεν ταιριάζει, Στριμώνα, Ποσειδώνα, στο Όνας, εντάξει, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Και στον κύριο Παπαδάκη, στο Νεοχώρι. Πώς πάει εδώ η ομάδα? Πώς θα βγάλουμε άκρυγε? Πώς θα βγάλατε? Όχι, άλλο θέλω να σου πω εγώ. Είχα μαζί μου να σου δώσω ένα δίδραγμο να σας το δείξω πόσο ίδιο είναι. Τι θα γίνει με το δορυφόρο, τον κάνατε για να φτιάχνουμε το δίκτυο? Δεν το κάναμε ακόμα. Τι κάνουμε για αυτό το δορυφόρο? Αν μένεις από τον Πάνο Μαχαλά, στο Ζευγολατιό και σε ποιο άλλο χωριό, όταν αυτοί που μένουν από τον Πάνο Μαχαλά, ο δορυφόρος ξέρει από τα πολύ χιόνια, ναι. Έγειρε. Έγειρε, ναι. Και τώρα θέλει να ανέβει κανένα αστρονόμηση πάνω. Όχι, πραγματικά δεν βλέπουμε καλά δίκτυο. Εδώ πέρα? Ίσως είναι το μέρος. Κοιτάξτε, ίσως είναι το μέρος. Υπάρχουν μέρη που πραγματικά με τις κεραίες έχει τώρα πρόβλημα. Πρωτοχιονίσει. Αυτό πότε θα το βλέπουμε καλά. Τώρα. Παρασκευή 10 το βράδυ. 10 ώρα. Τώρα το βλέπουμε. Τώρα το βλέπουμε ζωντανά. Απευθείας. Απευθείας. Πώς πάει εδώ η ομάδα? Ασχολείστε με την ομάδα, εδώ πέρα βλέπω. Κύριε. Η ομάδα του ποδοσφαίρου. Ναι. Έχετε και καλή ομάδα. Έτσι και έτσι. Για το Στριμώνα είμαστε. Να μας πάρει το νερό το Στριμώνα και όλοι, όλοι. Κάτω στη θάλασσα. Εδώ η ομάδα. Μια και είσαι και Παναθηναϊκός. Καλή ομάδα, αλλά είστε πιο κάτω από εμάς. Βετεράνος ποδοσφαιριστής. Από πού, από το Ροδολίβος? Όχι από το Ροδολίβος, από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν μπορώ να πω με επαγγελματική ομάδα, με μια β' αριστεχνική ομάδα να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Για το Παναθηναϊκό. Άρα ο Παναθηναϊκός είναι μια τεχνική ομάδα, πείτε κατηγορία. Όχι, νόμιζα για το χωριό μας έλεγες. Όχι, νόμιζα. Για το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός δεν είσαι. Ναι, είμαι Παναθηναϊκός. Μην τρέπεσαι. Όχι, γιατί να τραφώ. Μικρή ομάδα, εντάξει, καλή. Ελληνική ομάδα είναι. Εδώ ο κύριος που είναι Ηρακλής. Ελληνική ομάδα δεν είναι. Λίγη και καλή. Ελληνική ομάδα δεν είναι. Είναι. Αφού είναι ελληνική ομάδα, εμείς αποστηρίζουμε κάποια ομάδα. Εδώ σου λέω τώρα για την ομάδα του χωριού. Για το χωριό. Με ποιους έχετε κόντρα? Με ποιους δεν τα πάτε καλά? Είστε προληπτικοί? Όχι. Εδώ στο χωριό? Όχι. Κουβαλά τίποτα σκόρδα, τίποτα? Όχι, όχι. Χτυπάτε ξύλο εσείς προσωπικά? Όχι. Δεν είστε προληπτικοί? Δηλαδή όχι. Άμα πάμε τώρα μέσα στο σπίτι να σπάσουμε ένα καθρέφτη, δεν είναι 7 χρόνια. Αν, κοίταξε αν το... Θα περάσουμε κατά από σκάλα? Όχι. Αν δείτε καμιά γάτα φορά μπροστά μαύρη? Όχι. Δεν χτυπάτε ξύλο εδώ πέρα? Όχι, όχι. Ναι, έχω μάθει ότι δεν είστε προληπτικοί σε αυτό το χώρο. Όχι, αυτό... δεν είμαστε. Καθόλου deep. Καθόλου. Μπράβο. Είναι... Γιατί όταν είσαι προληπτικός, τότε κάτι θα σου συμβεί. Γι' αυτό καλύτερα μην το σκέφτεσαι. Και... Είναι 400 άτομα. 400 άτομα? Ήρθαμε και σε ένα χωριό τόσο μικρό. Εμείς είμαστε 400 άτομα και όταν πήγαμε στο Ροδολίβο, τώρα ρίχναμε 5 γκολ. Μέσα στο Ροδολίβο. Πεντάρα. Μέσα στο Ροδολίβο. Αβλεπεί. Αβλεπείς. Πρωτού μιλάμε για μια 15ετία. Μπάλα. Ε? Μπάλα παίζετε. Βέβαια, έπαιζα. Τι θέση? Όλες θέσεις. Ήταν. Δηλαδή ήσασταν ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Και στον πάγκο. Όχι, στον πάγκο, όχι. Έξω που λαρούχα ζητήσατε. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Όχι. Τερματοφύλακας μέχρι και δεκάρι. Όχι, όχι, από τη μέση και πάνω. Από τη μέση και πάνω. Ποιος ο κύριος? Από τη μέση και πάνω. Από τη μέση και πάνω. Τερματοφύλακας? Παίζαμε κάποιο διάστημα, ήμασταν αναπληρωματικοί εμείς εκεί την εποχή. Γιατί ήταν πιο έμπειροι από εμάς. Και είχαν ενδιαφέροντα πιο πολλά. Ποιον έτσι τερματοφύλακα της τότε εποχής θαυμάζατε? Το χωριό μας. Όχι, από... μεγάλο, ήταν από το χωριό σας. Το Γκελισίδη. Γκελισίδης, ο οποίος έπαιζε στον... Πανσεραϊκό, μετά Ολυμπιακό. Ναι, εγώ είμαι ένας από τους καλούς, ναι. Από τον Ηρακλή κανένα τερματοφύλακα? Ηρακλή, ποιον να πούμε τώρα. Και γύρεος. Α, τον κύριο, τον κύριο. Ποδοσφαιριστής. Και ποδοσφαιριστής. Μας έχει καταστρέψει αυτός ο ψηφιακός. Όλο που είναι λίγο τρουφαλός. Φαίνεται, φαίνεται. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Του Χατζη Παναγίτη. Ποδοσφαιριστή. Τερματοφύλακα. Δεν... Τερματοφύλακα όχι. Όχι. Μια συμβουλή και σαν σύμβουλος. Δεν είναι. Το πράσινο. Το πατάνε. Άντε πείτε. Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα για τον Βαβάκη. Το Βαβάκη. Για το Βαβάκη. Πάλι πήγε. Το Βαβάκη. Φτάσει το Βαβάκη. Μισό λεπτό. Έχω μισό άλλο πρόβλημα. Μερικοί φάνηκαν τυχεροί, μερικοί φάνηκαν άτυχοι. Φάνηκαν. Φάνηκαν. Άτυχοι ήμασταν εμείς μερικοί εδώ πέρα. Δεν λέμε. Το 70% μέσα στο νομοσερό. Άτυχοι. Βέβαια. Θα πω. Μας κράτσαν 3% το έργα μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Και μετά από τις 20 Νοεμβρίου. Να κάνω μια διακοπή εδώ λίγο. Ναι. Σάκης Μπαντής Γεωπόνος, φίλος μου. Ναι. Ένα τηλέφωνο.
Χαιρετίζουμε στον Σάκη τον Παντή. Ο οποίο το ξέρετε. Ναι, θα το χαιρετίσουμε. Θα πάρω τηλέφωνο. Αλλά συνεργάζεται με άλλο κανάλι αυτή την περίοδο. Πέρυσι ήμασταν μαζί. Είναι ωραίο. Φέτο είναι στι επιλογέ. Ένα γνώστη. Ο Σάκη είναι ωραίο. Και ο τέτοιο. Και ο Κασάμι ο Λεωνίδα. Ναι, είναι ωραίο ο Σάκης. Έχουμε αγροτικές εκπομπές. Πάρτε τηλέφωνο, ενημερωθείτε. Ναι, αλλά και εσείς στο κανάλι σας το δείξτε αυτό, ότι μας κράτησαν 3% του ΕΛΓΑ, το 80-70% του αγρότες. Και το υπόλοιπο. Όχι, άσε, δεν θα πω για αυτή τη σειρά. Και το 20% με 30%. Δεν πρέπει να είσαι κοντό. Άντε, να είμαι κοντό. Είσαι ωραίο και κοντό, να είσαι ωραίο. Είσαι ωραίο. Περίμενε, καλά είσαι. Μας κράτησαν το 3% του ΕΛΓΑ. Μετά όμως μην πεις αν κατάλαβα, γιατί θα σου πω όχι. Γιατί πώς όχι, λέγε, αυτοί καταλαβαίνουν. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω και εργά και έτσι. Λέγε, εσύ και να καταλάβω. Μέχρι τις 20 του μηνός Νοεμβρίου μας κράτησαν 3% του ΕΛΓΑ. 20 του μηνός Δεκεμβρίου. Νοεμβρίου. Νοεμβρίου. Ναι. Μετά τις 20 Νοεμβρίου δεν κατεργήθηκε το ΕΛΓΑ. Μία απόφαση υπουργική. Τι είναι το ΕΛΓΑ? 3% που μας κρατάνε κρατήσεις. Καλημέρα. Είστε η κυρία Δασκαλοπούλου. Σας ψάχναμε. Καλημέρα, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσύ? Είμαι ο Στέλιος ο Σταυρίδης, είμαι, ναι, από το δίκτυο τηλεόραση. Ναι. Το μικρό σας όνομα, κυρία Δασκαλοπούλου, Χριστίνα. Χριστίνα. Πού το κατάλαβα? Είστε πολύ έτσι. Ναι. Καλή, όμορφη. Τι λέει, πώς πάμε εδώ? Μια χαρά. Πεθελινό. Πεθελινό. Για το παλιό το χωριό, τι έχουμε να πούμε? Παλιά πώς λέγονταν το χωριό? Παλιό όνομα. Παλιό όνομα, ναι, το χωριό. Αυτό, όχι εκείνο, αυτό. Σαν και σε εγώ τα θυμάμαι, αγόρι μου. Είστε και μικρή. Μικρή είμαι εγώ. Πόσο χρονών? 74. Πιτσίρικα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Παλιό όνομα δεν είναι το χωριό? Εγώ το θυμήθηκα Πεθυλινό. Το θυμηθήκατε, το θυμόσασταν? Ναι, όχι, όχι, ψέματα. Το θυμήθηκα Πεθυλινό. Γεννήθηκα και το γνώρισα Πεθυλινό. Σαν παλιό όνομα άλλο, π.χ. λέμε Σπάτοβο, τώρα μήρθε, κοίμησε. Δεν ξέρω. Δραγκόζι. Ξέρεις ποιο είναι το Δραγκόζι? Δεν το γνωρίζω. Ζευγολατιό. Δεν το γνωρίζω. Το παραλίμνιο πώς το λένε, παλιό όνομα? Το παραλίμνιο. Και σκεφτείτε λίγο έτσι. Δεν το μπορώ. Νέο σκοπό, τη μεσοκόμη. Μεσοκόμη είναι. Ναι. Μεσοκόμη. Το ψυχικό. Δεν τα θυμάμαι καθόλου. Παλιά ονόματα δεν θυμόστε? Δεν θυμάμαι παλιά. Τι θυμάστε για από το παλιό το χωριό εδώ το Πεθέλινο? Τίποτες. Μια έτσι καλή ιστορία που είχατε, κάτι, μια εκδήλωση που κάνατε, κάτι δεν κάνατε εδώ στο χωριό, τίποτα, τίποτα? Δεν θυμάμαι τίποτα. Το μυαλό μου. Τελείωσε. Πού πάρε τώρα? Τι καλό μαγειρέψατε? Τίποτες ακόμη. Σκέφτεστε? Θα σκεφτούμε να μαγειρέψουμε. Μην το ξεχάσετε. Έγινε. Σιγά σιγά, Το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία είναι this way, από αυτήν τη μεριά, ενώ απέναντί μου είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Πεθελινού. Κάπου εδώ, όπως βλέπετε και στα ρολόγια σας, Γιάννη, διαφημιστικά μηνύματα τώρα. Σιρόκο Φάσιον, 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, σε ένα πολυκατάστημα για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί. Γιάννη, από ό,τι είδες, η μπλούζα μου σήμερα είναι ίδια, αλλά όχι ίδια, είναι σε άλλο χρώμα. Τι λέει, για ξαναδιάβαστο. Notorious New York City, Brooklyn! Έχει μαστίχες, Brooklyn! Και φυσικά, άλλο μπουφανάκι, καινούριο, έτσι, εδώ πέρα, πρόσεξε εδώ. Ναι, δεν έχει από μέσα. Δεν έχει, αγόρι, δεν έχει. Δεξιά-αριστερά δεν έχει θήκη. Ενώ εδώ πέρα είναι η μαγιά, τσακ, εδώ είναι για μικρά κινητά. Βλέπεις? Για ευρώ. Για ευρώ, σωστός, και για ευρώ. Διαφημιστικά μηνύματα τώρα, Σιρόκο Φάσιον, 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, ένα πολυκατάστημα που είπαμε για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μαζί μας. Ακολουθούν οι διαφημιστικά μηνύματα. Θα είμαστε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα εδώ για να σας δείξουμε το μνημείο. Πάντα εδώ στο Πεθελινό. Πήγαμε διαφημίσεις τώρα. Για να κουνήσω ρόδα, ακολουθώ ασθενοφόρο και όταν φτάνω παραλία, μετά 40. Και αυτό, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, είμαστε εδώ. Είναι το μνημείο του Πεθελινού και με τη βοήθεια του Γιάννη, του αγνώστου Πεθελινιώτη, γιατί δεν γράφει, πώς λέμε, στους πεσόντες τούτου του πολέμου και τα τι άφτα. Επάνω, Γιάννη, υπάρχουν βρύα και λιχίνες. Με... Κοίτα τα, μπράβο.
Καλό θα είναι, κύριε Δήμαρχε, να καθαριστούν. Να ρίξετε λίγο λίπασμα. Να ρίξετε λίγο λίπασμα. Να γεμίσει όλο. Να γεμίσει, ναι, να γεμίσει όλο, να γίνει πράσινο. Ναι. Σε αρκετά καλή, κατάσταση θα έλεγα, και θα έπρεπε λίγο να το περιποιηθείτε καλύτερα, γιατί είπαμε ότι αυτά τα μέρη πρέπει να τα έχουμε σαν χώριο οφθαλμού. Να τα προσέχουμε, γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο κάποιοι πέσανε για να είμαστε εμείς, εσείς, όλοι ελεύθεροι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τους όμηρους του 16 και του 17. Δεν λέει όμως ποιοι, από πού είναι όμηροι αυτοί, είναι απλώς όμηροι. Τέλος πάντων. Απλώς δεν φαίνονται καθαρά τα γράμματα. Μικράς Ασίας 1920-192. Τώρα εδώ πέρα λείπει άλλο ένα γράμμα. Το ένα πρέπει να είναι, Γιάννη, γιατί εδώ πέρα δεν βλέπεις. Δύο. Το ένα είναι. Το ένα είναι. Άμα το δεις καλά είναι το ένα, βλέπεις. Η γαμούλα. Το ένα. Πιο κάτω έχουμε του Αλβανικού πολέμου 40-41 και πιο κάτω έχουμε της κατοχής, της γερμανικής κατοχής 41-44. Και τα ονόματα αυτών που πέσαν για να είστε εσείς, εμείς, να είμαστε όλοι ελεύθεροι. Βλέπουμε και το λεωφορείο του ΚΤΕΛ το οποίο περνάει. Γεια χαρά! Πάτα μια κορδά! Μπράβο! Α, αυτό είναι. Είδατε, μας αγαπάνε όλοι και φυσικά τους αγαπάμε. Χαιρετίζοντας τον οδηγό του λεωφορείου με ΚΡΟ 61004. Αν βλέπω καλά, γιατί είμαι και λίγο... Γιάννη, τι λέει 61? Κάνε zoom. Τι λέει, Γιάννη? 6%. Α, λοιπόν, στον ΚΡΟ 6%. Χαιρετίσματα στον οδηγό. Γιάννη, κάτι που ήθελα να σου πω, ότι στον ιστό, ο ιστός πίσω σου, μπαμ, όπως το βλέπεις, δεν είναι ένα... Είναι πασαλάκι, είναι... για να μεγαλώ το δέντρο. Μπράβο, μπράβο. Δεν είναι θέση όπου θα βάλουμε τη σημαία, αλλά είναι το πασαλάκι όπου στηρίζει το δέντρο. Καλό θα είναι από εδώ πέρα αυτό το δέντρο να μεταφερθεί, αν και κάποιοι έξυπνοι εδώ πέρα το δέσαν τόσο πολύ το δέντρο, που έχει πριστεί εδώ πέρα, έχει... Πώς μπορούμε να το πούμε αυτό, ο κύριος Λεωνίδας Κασάπης μπορεί να μας... βοηθήσει, και ο κύριος Σάκης Μπαντής, οι δύο πολύ καλοί μου φίλοι και γεωπόνοι, ο ένας είναι δημοσιογράφος, άλλος είναι γεωπόνος. Και καλό θα ήταν, δήμαρχοι, από εδώ πέρα κάποια στιγμή το δέντρο να το ξυλώσετε, να το πάρετε, να το κόψετε, να το κάνετε, να το βάλετε κάπου αλλού και να βάλετε μια ελληνική σημαία, διότι εδώ, σε αυτήν την κολόνα, σε αυτόν τον ιστό, μάλλον, χρειάζεται να μπει η ελληνική σημαία και τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο θαυμαστό εδώ φανταστικό χωριό, το Πεθερινό. Φύγαμε. Κυρία, η άγνωστη κυρία, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Μεγαλώνω. Μεγαλώνεις, καλό είναι αυτό. Καλά, είναι, δόξα τω Θεώ. Είστε η κυρία? Κρέτσι. Κρέτσι, το μικρό. Κρέτσι, φωτεινή. Μικρό κρέτσι, μεγάλο κρέτσι. Κρέτσι τίθετο, ναι. Φωτεινή το όνομα. Φωτεινή, γιορτάζονται χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Είμαι ο Στέλιος Σταυρίδης, καλή χρονιά. Είμαι από το δίκτυο τηλεόραση. Ναι. Τι καλό μαγειρέψαμε σήμερα? Ό,τι βρούμε. Και ανοίξαμε το ψυγείο, μπήκαμε μέσα και άιντα όλα στο... Ναι, και κύριε, ο Γιάννης, ο Γιάννης, ο Γιάννης. Δεν είστε καλά. Ο Γιάννης, το παλιό όνομα εδώ στο χωριό... Ναι. Το παλιό όνομα εδώ στο χωριό πώς λέγεται? Πεθερινό. Το καινούργιο, το παλιό όνομα. Το παλιό Πεθερινό το θυμήθηκα εγώ, δεν ξέρω. Και εσείς το θυμηθήκατε? Έτσι, δεν ξέρω. Και η κυρία Δασκαλοπούλου, την οποία είχαμε δει λίγο πιο πάνω, ναι. Πεθερινό το θυμότανε. Ναι, Πεθερινό, και είναι και πιο μεγαλυμένα. Πόσο είστε εσείς? 69. Αυτή είναι 74. Μα είπε το χωρί, την ηλικία αλλά δεν το θυμάμαι. Όχι, αλλά Πεθερινό, ε! Ναι. Ντυθήκατε μια χαρά, είστε, βάλατε και την κολονίτσα. Α, όχι, δεν βάζω, έχω καρδιά, εγώ δεν βάζω τίποτα. Κολόνια? Όχι. Μα όμως κοβολάτε όμως ωραία. Μπορεί να μυρίζω, αλλά δεν. Καθαρίζω, κάνω γι' αυτό, αλλά δεν. Όχι, δεν καθαρίζετε, μυρίζετε ωραία. Ναι, μπορεί, καλά.
Δεν βάζω τίποτα. Και πού πάτε τώρα? Στο φούρνο θα πάω. Να πάρετε ψωμί? Ναι. Βέβαια, στο φούρνο ψωμί παίρνω. Βέβαια, τι να κάνω. Μόνοι μη, ποιο θα παίρνει. Μόνοι σα είστε? Μόνοι μη. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα εδώ σε φίλου και γνωστού, εδώ στο Παραλίμνιο, στο Πεθελινό. Γιατί το λέω Παραλίμνιο όλο? Παραλίμνιο, Πεθελινό. Στο εξωτερικό. Και τα δύο από το πι. Άτομα, στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, είσαστε στο εξωτερικό? Όχι, ο αδέρφια. Πού? Στο Χέλτεν. Γερμανία? Γερμανία. Α, δεν έχουμε δορυφόρο μέχρι εκεί, δεν μας πιάνουν πολύ μακριά και... Καλημέρα! Χρόνια πολλά! Να είσαι καλά, τον Αύγουστο. Πότε? Τον Αύγουστο να είσαι καλά. Γιατί τον Αύγουστο, τώρα είμαι καλά. Είσαι ο κύριος? Είσαι ο κύριος? Κύριος με το καπέλο. Ωραίο καπέλο, ωραίο καπέλο. Πείτε μου το όνομά σας. Είσαι ο κύριος, πες το. Ο? Τάδης. Ο κύριος Τάδες, εκείνος δηλαδή. Πού πάτε, έχετε και ωραίο κομπολόι. Είστε προληπτικοί? Έχω καρδιά. Ναι, είστε προληπτικοί? Τι είναι προληπτικοί, βρε, δεν ξέρω. Προληπτικοί, δηλαδή αν περάσει καμιά γάτα, μας πάει κανένα σκατρέφτη, αν περάσει κατά πού. Ναι, με στενοχωράει. Με στενοχωράει, δεν ξέρω. Όχι. Αλλεργικά. Όχι, κάτι άλλο. Τι άλλο, για, τι άλλο. Χτυπά το χέρι στο ξύλο. Όχι. Γιατί να το χτυπήσω? Όχι, δηλαδή, αν ακούσει κάτι περίεργο. Να την βριαστώ και να κάνω. Όχι, αν ακούσει κάτι περίεργο, χτυπάς το και λες μακριά από μένα. Άμα ακούσει το ταλιό, Θεός να φυλάξει. Ναι. Θεός... Χτυπάς το χέρι. Όχι. Ο Γιάννης είναι αυτός. Δεν το ξέρω ποιος Γιάννης είναι. Ο Γιάννης, ο γνωστός ο Γιάννης. Ποιος γνωστός Γιάννης. Ο Γιάννης που αγαπούσες μια φορά. Α, κατάλαβα. Κατάλαβες. Στο στρατό πώς τα περνούσαμε, για πες μου. Παρά και δύο τρομάρες. Δυο τρομάνες γιατί? Τι? Σας τρομάζανε? Αφού ήταν πόλεμος. Πού πολεμήσατε? Το 1949. Πού? Από τη Μακεδονία μέχρι την... Μέχρι την Πελοπόννησο. Όχι, κατά εκεί δεν πήγαμε. Ήταν μακριά. Δεν είχατε τόσα χρήματα για να πάτε με τα λεωφορεία και με τα εισιτήρια και ήταν λογικό. Με τι σας πήγαιναν, με τα κάρα, με τα τρένα? Με τα τρένα, πρώτη θέση, ζέστα, air condition, καλοριφέρ, τα πάντα. Τίποτα. Όχι, τίποτα. Έτσι, ξεράιλα. Ξεράιλα. Deep pitch τελείω. Παλιό όνομα του εδώ του χωριού, πώς το λέγανε? Πεθαίνει ο Ελεϊνός. Πώς? Πεθελινό. Πεθαίνει ο Ελεϊνός. Ένα πεθελινό. Πεθαίνει ο Ελεϊνός. Ναι, δεν μου είπατε το όνομά σας για να φύγω. Εδώ, το όνομά σας. Γιάννης. Το επίθετο. Σταυράκης. Σταυράκης. Κύριε Γιάννη Σταυράκη, χάρηκα πολύ. Χαίρετε. Αυτός είναι ο καφιτέρας. Νάτος. Να ανοίξει φωνή. Στην υγειά σου. Άντε, γεια σου. Άντε, γεια σας. Να μας κερνάς. Να σε κερνάω τις προάλλες. Ναι, να μην κερνάς. Όχι να σε κερνάς. Εσύ να μην κερνάς και ένα καφέ. Άντε. Καφετζής δεν είσαι. Καφετζής επί... Είσαι ο κύριος. 70 χρονών. Όχι, είσαι ο κύριος. 71. Είσαι ο κύριος. Καραμούζης. Το μικρό. Παράδεισος. Το όνομα. Πρόσεχε, Παράδεισος. Το όνομα. Το όνομα Παράδεισος. Μισό λεπτό. Παντού Παράδεισος. Κράτα και για τον άλλον. Α, λοιπόν, περίμενε. Καφέ κρεοπολείο. Παραδείσι. Τώρα είναι σβημένα όλα, μην βάλετε το όνομα. Γιατί? Ναι. Έχεις πελατεία μέσα. Πού πας? Φτιάξε δυο γλυκούς βραστούς με ολίγη. Δεν χρειάζονται υπέροχα. Αριστοτέλης Ραμπότας. Ραμπότας. Ραμπότα έχουμε και στο Ροδολίβος. Σόι μας. Σόι. Να στείλουμε εδώ. Ναι. Όχι, εσείς στείλτε. Χαιρετισμούς πολλούς. Ναι. Α, μπράβο. Και στα Αγιοπνέωμα. Εγώ από τα Αγιοπνέωμα είμαι καταφύγιο. Από τα Αγιοπνέωμα. Αλλά είστε πεθελινιώτης. Ναι, είμαι γαμπρός. Η γυναίκα σας είναι πεθελινιώτησα. Ναι. Εσείς δεν είστε πεθελινιώτης. Όχι, είμαι από τα Αγιοπνέωμα. Είχαμε πάει στην προηγούμενη εκπομπή στο Πατρίκι. Είχαμε τον Πατρικιώτη. Και την Πατρικιώτησα. Πώς έχουμε πατρινός και πατρινιά. Εδώ έχουμε πεθελινιώτης και πεθελινιώτησα. Χαιρετίσματα εδώ πέρα τώρα και να φύγω. Πολλά χαιρετίσματα. Χρόνια πολλά να είναι καλά όλοι. Χαιρετίσματα συγκεκριμένα. Τι χαιρετίσματα. Αυτά είναι τα χαιρετίσματα. Τι άλλο. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Σε όσους γνωρίζουμε. Ναι. Ένα μήλο θα σου φέρω. Πού το. Θα γυρίσει πάλι. Έφυγε και ξαναγκαίνεσαι. Πάλι θα περάσει. Άρε, καφετζής, και κοιτάξτε κύριε και κύριοι τι κάνει ο καφετζής για να ζήσει. Στέλιο Σταυρίδης. Σταυρίδη, αυτός ξέρει, σε πει την ιστορία του χωριού. Ιστορία. Έλα, νάτος. Τακ. Αλλαγή θα κάνουμε τώρα. Αλλαγή. Αλλαγή τα φράγκα.
Έχει ιστορία το χωριό. Δεν ξέρω, έχει αλλά δεν ξέρω. Έχει αλλά δεν ξέρεις. Μικρός είμαι, εγώ δεν ξέρω. Τσιρικάς. Έχει ιστορία αλλά δεν την ξέρεις. Δηλαδή την έχεις ακούσει την ιστορία αλλά δεν μπορείς να μας την πεις. Δεν μπορώ να πω. Ναι, πού να στείλουμε χαιρετίσματα για να φύγω. Σε όλο τον κόσμο. Πού. Από λες και ξέρει πολλά πράγματα. Σε πήρε τώρα όμως, σε πήρε τώρα. Πού θα πας τώρα. Να δούμε. Ναι, 10 η ώρα αύριο. Είσαι ο κύριος. Ντόντις. Πώς. Ντόντις. Ντόντις. Ζήσεις. Ναι. Είστε από εδώ Πεθελινιώτης. Από εδώ Πεθελινιώτης. Παλιό όνομα το χωριό. Α, δεν ξέρω, το 60 ήρθα εμείς εδώ. Αχ, δεν θα βρω κανένα. Δεν θα βρεις για πάντα. Αχ, δεν θα βρω. Ο άλλος ήθελε να πω μέσα, αλλά μπήκε μέσα. Φαλάκρας. Φαλάκρας είναι το Φαλάκρας. Ο πεθερός του Κώστα. Ναι. Του Καλπατσίδη. Ναι. Γεια σου Φαλάκρας, κύριε Πεθερέ. Είναι όντως Φαλάκρας. Είναι. Γι' αυτό. Είστε. Είμαι λίγο. Εντάξει. Έχετε όμως πολύ ωραίο καπέλο. Καπέλο λέει για το κρύο. Ροζάκι όμως το κομπολογάκι. Ωραίο. Ωραίο ναι. Ευγιακίσιο. Αυτό το σκηνή ξέρεις πότε το λένε στον Εμμανουέλ Παπά. Σκνούδ. 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 Αυτό είναι σκηνή το λέμε εμείς. Σκηνή. Σκνούδ είναι στον Εμμανουέλ Παπά. Ναι, εδώ. Παπά. Άλλο καλά είσαι. Μια χαρά. Καλά νες. Καλά νες. Άγιος Δημήτρης. Έτσι λέγεται. Τόσο. Δεν ξέρω που είναι. Ντρομπο, ντρομπο, ντρομ. Τι πουλάει. Μανταρίνια μόνο και πορτοκάλια. Και ντομάτες. Έλα στην άκρη να μην συμπατήσει. Γαμπρός. Από Μεσολακιά. Μεσολακιά, περίμενε. Μεσολακιά. Ναι, Μεσολακιά, υποθέσεις. Όχι, ναι. Λακοβίκια. Ναι, Λακοβίκια. Λακοβίκια. Να στείλουμε εδώ χαιρετίσματα. Ναι, χαιρετίσματα. Εγώ σε όλη τη Μεσολακιά. Όνομα επίθετο. Και στον παπά του Λίνα. Αλλού. Γι' αυτό είναι άλλο, δεν έχει. Τον άλλο μέσα στην πλατεία, πώς το λέγανε εκείνο το μεγάλο το σπίτι που έβγαινε και έλεγε. Τι έλεγε. Ο Μπάρβας, είσαι φίρμα, άνοιγε την πόρτα. Τώρα και μετά. Και την έκλεινε εκείνο και μετά. Πώς το λέγανε, Λεωνίδα. Ξέρω εγώ πώς Πελουπίδα. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, σε εκείνο τον κύριο που κατάλαβα ποιος είναι. Χαιρετίσματα. Ναι, χαιρετίσματα. Πώς είσαι ο κύριος, δεν είπαμε το όνομα σας. Τζεβελέκης Γιώργιος. Πώς? Τζεβελέκης Γιώργιος. Τζεβελέκης Γιώργιος. Από τον κύριο Τζεβελέκη. Χάρηκα πάρα πολύ. Εδώ, Μεσολακιά. Χαίρετε. Γεια σου. Ονομάζομαι Στέλιος Σταυρίδης. Ναι. Είμαι από το δίκτυο τηλεόραση. Α. Δίκτυο τηλεόραση. Ναι. Ξέρετε, παρακολουθούμε. Ναι. Τι παρακολουθούμε. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης με το όνομα. Ο Γιάννης. Είστε ο κύριος. Κωνσταντίνος Μαλιαρός. Κωνσταντίνος Μαλιαρός. Μαλιαρός με πολλά μαλλιά. Με πολλά μαλλιά. Σιγά σιγά σας πέφτουν όμως. Ακόμα είμαι νέος, δεν πέφτουν. Τι ηλικία έχετε. 35 χρονών. 35. Η πρώτη αγάπη λέει δεν ξεχνιέται. 35 χρονών, ε. Ναι. Μοιάζεις. Είσαι πόσο χρονών είσαι. Όχι, δεν είσαι 35. 35 χρόνια είπατε εσύ. Πόσο χρόνο είσαι. Εγώ με πόσο με κάνετε. Πιτσιρικάς είμαι. Πιτσιρικάς είσαι. Είμαι 22 στα 28. Εγώ είναι δικό μου. Ναι. Εκεί μένα βάλουμε στα 81. Πόσο? 81. 81 χρονών. Ναι, είσαι εντάξει. Μπράβο, είστε κοτσονάτος, μια χαρά. Ναι. Θα βγείτε τώρα για καφέ έξω. Όχι. Απλώς κάνετε εδώ μια βόλτα. Στο σπίτι μου είναι εδώ. Ναι. Στο σπίτι μου είμαι. Η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται, για. Δεν ξεχνιέται. Τη θυμάστε την πρώτη αγάπη. Θυμάμαι τώρα. Τι σας θύμισα τώρα, ε. Πόσο χρόνο. Τόσα χρόνια μου πέρασαν. Ξέρετε τι, αυτή τη στιγμή τι έχετε, τι πολυτιμότερο έχετε πάνω σας. Τι έχουμε. Ε. Τι έχουμε, τίποτα. Το πολυτιμότερο αυτή τη στιγμή που είναι πάνω σας, ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι. Το χέρι μου. Α. Το Γιάννη, ρε. Το Γιάννη. Ο Γιάννης. Στα 12 είστε, στα 12. Είστε ο κύριος, είπαμε, Δημήτρης, έτσι. Ναι. Κωνσταντίνος. Νόμιζα, Κωνσταντίνος, σας είπα άλλο όνομα, να δω αν το θυμάστε το όνομα. Το θυμάστε, ε. Α, έτσι. Δεν μπορώ, Μανούλα, ε. Ναι, αυτό υπηρώτικο. Με το ένα, με το υπηρώτικο. Σαρακατσάνικο ποιο είναι. Ξέρω εγώ ποιο είναι. Σαρακατσάνικο, δεν ξέρεις κανένα Σαρακατσάνικο τραγούδι. Δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω. Με κούβανες τώρα. Σαρακατσάνικο ξέρω, ποντιακά ξέρεις. Όχι. Άμα ήσουν πόντιος δεν ήξερες. Θα ήξερα, σίγουρα. Το ημάνα είναι κρυό νερό και στο ποτήρι και μπαίνει, το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Αν και φαίνεσαι για πόντιος, έχεις τη μύτη. Ναι. Ναι, είσαι τεμέτερον έτσι η μύτη. Βλέπεις εμένα είναι γαλλική η μύτη. Δεν είσαι πόντιος, είσαι πόντιος. Μισός. Α, μισός. Μισός πόντιος, μισός Μικρασιάτης. Μπαμπάς και μάνα. Ο Ροδόλοφος, από εκεί είμαι. Μάλιστα. Ξέρεις που είναι το Ροδόλοφος. Όχι. Ούτε εγώ. Είναι το Ροδολέμος και το Μαυρόλοφος. Εφού δεν το ξέρεις πώς το λέει. Ναι. Μα δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει γι' αυτό. Το ξέρετε τον κύριο.
Δεν τον ξέρω, όχι. Από μπροστά τον είδα. Άλλον περιμένω εγώ. Ποιον περιμένετε? Μανάβη. Του Μανάβη. Θα περάσει ο Μανάβης από εδώ. Θα περάσει, α. Ναι. Περιμένετε να περάσει από εδώ ο Μανάβης να ψωνίσετε. Ναι. Ναι. Τι θα καλό. Πού! Τι καλό θα μαγειρεύσει, κυρία. Η κυρία είναι στον άλλο κόσμο. Α, μόνος είστε. Μόνος είμαι. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Μόνος, γέλη. Τι θα μαγειρεύσει εσείς όμως. Κάτι θα μαγειρεύσει. Κάτι θα φτιάξω, ανάδειμη. Μέχρι τότε. Μας είπε μια κυρία, ανοίγω το ψυγείο. Μπαίνω μέσα, λέει. Όχι, μπαίνω μέσα. Ανοίγω το ψυγείο και παίρνω ό,τι βρω μπροστά μου, λέει. Και... Ναι, αυτό είναι. Ναι. Ξέρετε να μαγειρεύετε. Λίγο, λίγο. Τι καλό μαγειρεύετε, σπεσιαλιτέ. Πού κάνετε. Άστα παρακαλώ, άντε. Ναι, τι μαγειρεύετε. Μια ερώτηση. Φαγητά, διάφορα φαγητά. Τι φαγητά. Διάφορα φαγητά. Δηλαδή. Σουλάδες, πολλά πράγματα. Κρέατα. Κρέατα, αυτά όλα, πολλά. Από όλα που λίγο. Πιάνουν τα χέρια σας. Πιάνουν, για. Ναι, υπάρχουν άντρες όμως που δεν πιάνουν τα χέρια τους. Και καλά, και είναι ανάπηροι. Όχι ανάπηροι, έχουν χέρια. Απλώς δεν. Χέρια, αλλά δεν πιάνουν. Δεν πιάνουν. Mm. Χαιρετισμού στην Κωστή. Μέσα, μέσα. Στην Κωστήδη, την Αναστασία, το όχι Κωστήδη. Στην Παναγιώτα, την Κωστήδη, στην Αφροδίτη, την Κωστήδη, στο ψυχικό. Και τις Τσιμπηθέρες μόλις. Άρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι άλλη. Θα στείλω εγώ στην Αδάμου τον Χρήστο, στο ψυχικό. Το επιπληκτικό. Α, εντάξει. Έγινε. Έγινε. Άντε, για χαρά. Άντε, γεια. Γεια. Δεν το γλίτωσα, Γεια, δεν το γλίτωσες. Άντε, γεια σου. Ναι, το χέρι όμως. Κουκλώθηκα έκανα. Τι έκανες. Κουκλώθηκα. Κουκλώθηκα. Σκυπάθηκα. Έγινε. Με φόντο το πανέμορφο χιονισμένο ακόμα πεθελινό, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Άκουσα ο παπάκι mycosmos.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση που τα λέμε μέσω του υπολογιστή. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Σε λόγω φάση ο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας. Ένα πολυκατάστημα για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί. Thank you, Johnny. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους πάντα επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους οι οποίοι προσφέρονται μόνο για οδική απόλαυση. Γιατί γελάσαι, Γιάννη! Μόνο για οδική απόλαυση. Κράνος για τους μοτοσυκλετιστές. Ζώνη ασφαλείας για αυτούς που έχουν αυτοκίνητο. Αναπνευστήρα για τους κολυμβητές. Ματραχοπέδιλα για τους κολυμβητές. Σκι για τους σκιέρ. Τι άλλο. Μπάλα για τους ποδοσφαιριστές. Μπάλα του μπάσκετ για τους μπασκετμπολίστες. Μέχρι την επόμενη φορά σε κάποιο άλλο χωριό του νομού Σερών, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα μείνατε εδώ μαζί μας και μας παρακολουθήσετε. Μέχρι την επόμενη φορά, Γιάννη, με το 1, με το 2, με το 3. Γεια σας! Χάθηκα πάλι! Χάθηκα! Κυρίες και κύριοι, χαίρετε! Βρέθηκα. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ έτοιμοι μαζί σας. Πάνω στον δρόμο αυτή τη φορά, ευτυχώς. Βρήκαμε άσφαλτο, πατήσαμε άσφαλτο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ έτοιμοι μαζί σας. Αυτή τη φορά ταξιδεύουμε σε ένα άλλο χωριό του νομού Σερών. Πού θα πάμε, θα το μάθετε τώρα αμέσως. Κορμίστα! Κορμίστα! Δήμαρχε εδώ πέρα... Γιατί είναι με σπρέιτ, με γραφίτι. Λοιπόν, βιαζόμαστε. Πάμε γρήγορα γρήγορα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, η σημερινή μας εκπομπή είναι στον Δήμο Κορμίστας και στην Κορμίστα. Λοιπόν, τα χωριά... Ναι. Τα χωριά του Δήμου Κορμίστας είναι Συμβολή.
Άνω, συμβουλή και συμβουλή. Έχει δύο χωριά. Τέλος πάντων. Άνω συμβουλή, κάτω συμβουλή. Άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά. Όπως είναι. Νέα Μπαύρα, χαιρετίζουμε στη Νέα Μπαύρα. Από εκεί είναι η Νέα Μπαύρα, Γιάννη. Φαίνεται η Νέα Μπαύρα. Γεια σας, Μπαφραλίδες και Μπαφραλίδησες. Ηλιοκόμη. Από εδώ μπροστά, εδώ περιμένει η Ηλιοκόμη. Μετά την Πινακίδα, πίσω από τα δέντρα αυτά είναι αμύγδαλα. Έχουμε την Κορμίστα. Χαιρετίζουμε τα φιλιά στην Κορμίστα, σε λίγο θα σας έρθουμε. Έχουμε την Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσιφήνιτσας, έτσι, Οικοσιφήνισης, έτσι είναι Γιάννη, ναι, σωστά Γιάννη, η οποία είναι εδώ στο Παγκαίο, Παγκαίο Mount, κύριοι και κύριοι, βλέπετε, Παγκαίο Mount, Δήμος Ροδολίβους, Δήμος Πρώτης, Δήμος Αμφίπολης, είναι η όμορη Δήμη εδώ πάνω στο Παγκαίο. Εμείς να ευχηθούμε και να σας πούμε να περάσετε καλά στη σημερινή μας εκπομπή, να είστε καλά. Τι άλλο να πούμε εδώ πέρα, να πούμε ότι είναι είσοδος του φαραγγείου εδώ, του Αγκίτη. Υπάρχει ένα φαράγγι. Γεια χαρά! Άιντα! Διαδρομές κατοίκων! Δεν έχεις όνομα να σε στείλω και χαιρετίσματα. Έις, εδώ. Να πας να βάλεις το όνομά σου πάνω για να μπορούμε να ξέρουμε ποιος είσαι. Λοιπόν, εδώ ο δήμαρχος, ο κύριος, θα μάθουμε ποιος είναι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, να είστε καλά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Σιρόκο Fashion, τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, ένα πολυκατάστημα για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί. Τι γράφει εδώ, Γιάννη? Τι γράφει, τι λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί να καταλάβει ο Γιάννης. Για πες. Δεν λέει. Δεν βγάζει άκρη ο Γιάννης. Λοιπόν, άκουσον παπάκι mycosmos.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία τα λέμε μέσω του υπολογιστή. Να μαζέψω εγώ το χάρτη γιατί ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, κατά καλά σας λόγια, ο Θεός του κόσμου να σας έχει καλά. Και είμαστε με το 2, με το 3, 2, 1 να ξεκινήσουμε. Βέβαια εμείς θα στρίψουμε από εδώ, πάει η Κορμίστα. Να είστε καλά, με το 1, με το 2, με το 3, φύγαμε! Είστε ο κύριος καταρχήν? Χατζη Νικολάου Φίλιππα. Χατζη κύριε Φίλιππα, ωραίο όνομα. Φίλιππας, Παγίο εδώ. Βέβαια. Φίλιππας, χρυσό υπάρχει? Σκάβουνε. Όχι. Καθόλου. Όταν έχει φτώχεια πολύ, ναι, τότε όλοι σκάβουν. Όταν έχει φτώχεια. Είναι αυτό? 50 ευρώ. Ευρώ. Πείτε ότι αυτό εδώ πέρα είναι πλαστό. Λέμε τώρα, όχι, μια χαρά είναι, έτσι. Ναι, εντάξει. Πείτε ότι είναι πλαστό. Πού θα το δίνατε? Είστε ο κύριος? Βατίτσης Ιωάννης. Βατίτσης. Τι είναι αυτό, κύριε Βατίτση? 50 ευρώ. 50. Πόσο πάει 50 ευρώ? Στο περίπου. 300 στόσεις. Όχι 300 στόσεις. 30 ευρώ. Περίπου χιλιάρικα, πάμε σε ένα χιλιάρικα. Πόσο είναι? 112.000 δραχμές. 115.000 δραχμές. 150.000 δραχμές. Να ανεβάσουμε την τιμή στο 50 είναι τώρα αυτό. Όχι. Να κατεβάσουμε. Να κατεβάσουμε. Κύριε Γιάννη, πείτε ότι αυτό είναι πλαστό. Είναι πλαστό. Πιάστε το λίγο έτσι. Μη φοβάστε. Πιάστε το. Όχι, πλαστό είναι αυτό. Φαίνεται ότι είναι πλαστό.
Πώς το καταλαβαίνετε. Εσείς του ταξιτζής εδώ. Ναι. Στέλιο Σταυρίδης. Στο κύριος. Δείξτε τηλεόραση. Όχι, μην το πάρετε. Το βλέπουμε το πεντάρικο. Πες ότι είναι βλαστό αυτό. Ναι. Τι το κάνουμε. Πού θα το δώσουμε σε κάποιον να το... Στην αστυνομία. Ναι, εκτός από την αστυνομία. Πού θα το δίνεις εσύ. Σε κανένα. Δεν σε κάνει να το ξεγελάσω. Θα δώσω πλαστό για να το ξεγελάσω. Ναι, πλαστό. Άμα δώσει αληθινό για να το ξεγελάσω, δώρο το κάνεις. Δεν υπάρχει δώρο. Είναι πλαστό. Άμα είσαι. Άμα είμαι σουραμένος, θα μου το δώσει. Άμα είσαι σουραμένος, θα πάρω. Ξέρετε ότι αυτό είναι πλαστό. Ακόμα δεν γνωρίζω γιατί εδώ την ταινία βλέπω. Ταινία δεν φαίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει μία ταινία και άλλες δύο ταινίες. Με δύο ταινίες έχουμε ένα έργο. Μια ταινία. Ταινία εδώ μέσα που... Πού είναι. Αυτή είναι μία. Άλλη που είναι. Κατάλαβα. Το σήμα ποιο είναι εδώ. Το σήμα. Πόσο είπαμε πάει αυτό, 120 χιλιάρικα. 120. Χιλιάρικα μέσα. Τόσο πάει. Πόσο πάει 120. Έτσι λέει ο Κουζιάννης. Λάθος τώρα εγώ. Το είπα. Είπε έναν αριθμό τώρα. Ακουτουρού. Στα κουτουρού. Στα κουτουρού είπα. Στα κουτουρού το είπε. Εντάξει, στα κουτουρού. Άμα το βγάλουμε το χαρτί εδώ πέρα. Κούμψε το βρούμε. Ναι, άμα το βγάλουμε το χαρτί, αλλά στα κουτουρού είπαμε 120.000. Δεν θα λέμε κουτουρού. Όχι, δεν λέμε κουτουρού. Σε κάποιον που θες να το δώσει. Όχι, άμα ήταν πλαστό και το καταλάβαινε, δεν θα το έδωσε κανέναν. Πώς θα το καταλάβαινε, που είναι πλαστό. Τότε αφού δεν θα το καταλάβω, και οποιοδήποτε να το δώσω, άθελα να το δώσω. Δίχως να. Ναι, πες ότι ξέρεις ότι είναι πλαστό. Άμα ήταν πλαστό, δεν θα το έδωνα. Τι θα το κάνουμε. Που ξέρω εγώ, ρε παιδί. Ναι, τι το κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Απάνω το παραδόσεις κάπου, ξέρω εγώ. Ύστερα σε τραβάν, έχει πολλά. Τι πολλά. Πολλοί δεν πήγαν ότι είναι πλαστό. Το βρήκες, γιατί το βρήκες. Ναι, γιατί το βρήκες και τραβήγματα. Τραβήγματα. Και έτσι καλύτερα, άμα το καταλάβω ότι είναι πλαστό, κάψτο και τελείωσε. Πώς όμως είναι πλαστό. Τώρα εγώ είναι αυτό, ξέρω ότι είναι πλαστό και αυτό μου το έδωσαν. Τώρα αλήθεια, ψέματα. Και εγώ δεν ξέρω. Εγώ ακόμα δεν έπιασα ευρώ στο κέντρο. Πού να ξέρω. Πιάστο να τι είναι. Καλό, πού να ξέρω. Ξέρεις πόσο περίπου είναι αυτό. Βαρύ είναι. Ξέρω. Είναι βαρύ. Δεν ξέρω. Αλλά είναι ωραίο νόμισμα. Ναι. Ωραίο είναι. Αλλά... Έχει τα νησιά εδώ πέρα κάτω. Ναι, ναι. Είστε ο κύριος. Ιωακιμένης Παναγιώτης. Πώς. Ιωακιμένης Παναγιώτης. Παναγιώτης. Δήμος Κορμίστας. Έχω τον κύριο. Κυρογιάννη. Όχι, Κυρογιάννη. Δάπη. Τσακυρίδη. Τσακυρίδη. Το μικρό. Δημήτριος. Ο οποίος πρωτεύουσα εδώ του Δήμου Κορμίστας είναι η Μπαύρα. Νιου Μπαύρα. Πήγαμε πέρσι γιατί δίνανε πολλά φιλιά. Ξέρετε γιατί οι εργένιδες είναι αδύνατοι ενώ οι παντρεμένοι είναι πιο γεμάτοι. Καλή ώρα σαν και εσάς. Θέλεις να σας φυλάει. 90 ευρώ. Αρσενικό θα κάνω. Όχι. Έλα. 90 ευρώ κάνω 17.000. Το βρήκε. Το θέσω πεντάρικο. Και 80 τόσα... Λεπτά. Λεπτά. Μάλιστα. Πούντος. Κύριε Γιάννη. Να σου πω. Περίμενε. Έχω δουλειά. Κι εγώ έχω δουλειά. Να σου πω. Γιατί οι εργένες είναι πιο αδύνατοι ενώ οι παντρεμένοι είναι πιο γεμάτοι. Είσαι ο κύριος. Ναι. Είσαι ο κύριος. Κεχαγιάς Γιώργος. Εσύ είσαι ο Κεχαγιάς ο Γιώργος. Μάλιστα. Ωραίο όνομα τεπώνυμο. Κεχαγιάς. Γιατί οι παντρεμένοι είναι πιο γεμάτοι ενώ οι εργένες είναι αδύνατοι. Πού δεν ξέρω αυτό. Όχι, ρωτάω. Ρωτάω κανένα παντρεμένο. Επειδή εγώ είμαι εργένης, λέω γιατί εγώ είμαι αδύνατος και εσείς γεμάτος. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Τον κύριο. Τον κύριο. Να είστε καλά. Κάθε να πεις υπάρχουν και γέννητες. Είναι στον άνθρωπο. Όχι ότι έχουν οι νέοι και οι γερότητες να πούμε. Είναι στον άνθρωπο. Άλλος είναι κοντός, να πούμε, άλλος αψηλός, άλλος λίγος, άλλος πολύ. Άλλος αψηλός, άλλος κοντός. Ναι. Λεπτός. Όχι, είναι, λένε... Είναι στον χαρακτήρα, στους ανθρώπους είναι. Ναι. Στους ανθρώπους, να πούμε. Κάθε ένας με τον άλλο δεν ομοιάζομαι. Δεν ομοιάζεται, διαφέρεται. Αυτός ο κύριος μπορεί να έχει άλλους τηλέφωνο εμείς. Ναι. Αυτός είναι μεγάλο. Ναι. Εσείς όμως παντρεμένοι. Παντρεμένοι. Ναι. Εγώ είμαι εργένης. Ναι. Αυτό λέω εδώ στον κύριο Κεχαγιά. Ναι. Γιατί είστε έτσι, αλλά εντάξει. Γυμνάζεστε. Όχι. Περπατάτε όμως. Περπατάμε. Πάνω κάτω. Το άδεισμα περπατάμε. Όσο μπορούμε. Γεωργός να πούμε δεν χρειάζεται να γυμναστεί γιατί ασχολείται με τη γεωργία. Είναι λογικό. Ο γεωργός ασχολείται με τη γεωργία. Ενώ ο γιατρός ασχολείται με την. Με ιατρική του να πούμε. Σωστό. Ενώ ο δήμαρχος ασχολείται μετά. Με τη δημαρχία. Μετά του Δήμου. Και ούτε καθεξής. Με το Δήμο. Με το Δήμο. Ξέρετε πόσες γυναίκες δημάρχους έχουμε εδώ στο νομό. Δεν το ξέρω. Καλημέρα. Δεν έχουμε. Μας βλέπετε με περίεργα. Στέλιος Σταυρίδης, δίκτυο τηλεόραση. Ρωτάμε γιατί οι παντρεμένοι είναι πιο γεμάτοι, ενώ οι αδύνατοι είναι
οι εργένειδες είναι αδύνατοι. Πάτερ, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Καλά. Την ευλογία σου. Του κυρίου, τι κάνεις. Του κυρίου εδώ στον κόσμο. Ναι. Στέλιος Σταυρίδης, δίκτυο τηλεόραση. Ιερέας Κορμίστας. Πώς? Ιερέας Κορμίστας. Κορμίστας. Α, το όνομά σας. Το όνομά σας. Χατζαποσίδης, Βασίλειος. Βασίλειος. Οι εργένειδες δεν κάνουν καλή ζωή τα βράδια. Όχι, ίσα ίσα, οι εργένειδες κάνουν καλύτερη ζωή από τον πατερμένο. Κάνουν καταχρήσεις. Α, να μια άλλη απάντηση. Σωστό. Είσαι το κύριο, δεν γνωριστήκαμε. Καραθανάσης Χαράλαμπος. Καραθανάσης Χαράλαμπος. Πόσο κόσμο έχουμε εδώ? Είστε ο... Γύρω στους 700. Ο 700. Νεολαία? Νεολαία, όχι τόσο πολύ. Πόσο πολύ? Μειονεκτούμε. Δεν υπάρχουν γεννήσεις. Ναι, εντάξει, μειονεκτούμε. Και τα άλλα χωριά μειονεκτούμε. Δεν ναι, 700 άτομα περίπου, ε. Ναι, τόσο. Ράτσες. Ράτσες πόσοι είναι? Ναι, όχι πόσοι. Τι ράτσες έχουμε? Υπάρχουν. Στρακιώτες υπάρχουν, δεν ξέρω ακριβώς. Είστε νέος εδώ ή τώρα? Εντόπιο χωριό αυτό τώρα. Εσείς είστε από εδώ, γέννημα θρέμα? Εγώ είμαι από την Νέα Μπάφρα Σερών. Εδώ, δίπλα. Και εφημερεύω εδώ. Νέα Μπάφρα, εδώ δίπλα. Γειτονιά. Θα στείλουμε χαιρετίσματα, δεν έχουμε κανένα γνωστό. Πού, στην Μπάφρα? Ναι. Από εκεί ήρθα τώρα, δεν υπάρχει λόγος να στείλουμε χαιρετίσματα. Να στείλουμε χαιρετίσματα, το βράδυ μας βλέπουν. Ναι, ναι. Παρασκευή στις 10 το βράδυ, τρίτη επανάληψη στις 6. Ωραία. Δίκτυο τηλεόραση. Καταρχήν, είσαι ο κύριος? Πεχλιβανίδης Παύλος. Πεχλιβανίδης. Ωραίο όνομα, Πεχλιβανίδης. Είστε και χαμογελαστός. Αυτό είναι ωραίο. Εδώ στο χωριό πρέπει να είστε όλοι χαρούμενοι, έτσι ευδιάθετοι. Έμεινε με λίγη γραμμή, είμαστε χαρούμενοι. Αυτό γελάτε και ωραία, μπράβο. Γιατί ο Θεός έφτιαξε πρώτα το Θεό, γιατί ο Θεός. Να δείτε πάλι κάτι εδώ, εδώ, να δείτε τα κακό κείμενα αυτά. Πούντα, πούντα. Αυτό τι είναι? Τι είναι? Πλατεία για το χωριό δεν έχουμε. Δήμαρχε! Για να σταματήσουν τα αυτοκίνητα και. Why? Φορά χάλια. Δήμαρχος. Δήμαρχος. Από πού είναι, από εδώ? Μπάφρα είναι η έδρα. Ναι, έδρα είναι Μπάφρα. Από εδώ είναι? Εδώ, ναι. Και δεν βοηθάει το χωριό? Έχουμε δεν έχουμε δήμαρχο. Ιδού η απορία. Κοίτα, σκοπός δεν είναι να τον κρίνουμε, αλλά σκοπός είναι να το λέμε τι πρέπει να κάνει. Ακριβώς. Εντάξει, είναι... αυτό πρέπει δηλαδή να φύγει από εδώ. Γιατί ο Θεός έφτιαξε πρώτα τον άντρα και μετά τη γυναίκα. Ας τον πάτερ ξέρει. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Υπάρχει μια άλλη εκδοχή που λένε. Γιατί, σκέφτηκες πότε γιατί έφτιαξε πρώτα τον άντρα και μετά τη γυναίκα? Εσείς, καλημέρα. Γνωριστούμε και από κοντά, Στέλιος Σταυρίδης. Ηλιάς Βασίλειος. Βασίλειος. Καταλαβαίνετε γιατί ο Θεός έφτιαξε πρώτα τον άντρα και μετά τη γυναίκα? Εγώ δεν πήγα σχολείο, πώς να ξέρω. Ναι, περίπου, δεν το σκεφτήκατε έτσι. Είναι απλή ερώτηση. Μπράβο. Καθόλου deep pitch, τελείως. Να σας πω και να φύγω. Λέγε να δούμε. Καλημέρα. Να πω λίγο, περίμενε. Γιατί ο Θεός έφτιαξε πρώτα τον άντρα και μετά τη γυναίκα? Γιατί δεν ήξερε τι έφτιαχνε. Όχι, ήξερε τι έφτιαχνε, αλλά γιατί πρώτα ξεκίνησε να κάνει τα πειράματα και μετά άρχισε να κάνει τα θαύματα. Σωστός, πάτερ. Πρώτα λέω ξεκίνησε να κάνει τα πειράματα ο Θεός και μετά έκανε τα θαύματα. Γι' αυτό έκανε πρώτα το. Ο Θεός δεν κάνει πειράματα. Ναι, μας έκανε εμάς τους άντρες. Ο Θεός είναι ο πάνω σοφός. Σωστό. Έλα. Τα πάντα εν σοφία τα επίση. Τα πάντα εν σοφία επίση ο Θεός. Σωστό. Εγώ θα σε πω την καλύτερη κουβέντα. Πες το. Καταρχήν να γνωριστούμε. Στέλιος Σταυρίδης. Σάκης. Το επίθετο. Σακούλης. Σακούλης. Θα σε πω κάτι. Ναι. Μες στην έδρα μας. Πούσιδες και παλικάρι γίνανε μαλλιά κουβάρια. Τι λίγο. Το 10ο καλό. Έχεις και μπάλα. Γι' αυτό ανέβηκες και πάνω. Ανέβηκε και πάνω. Ορίστε. Κανένα. Κανένα Βιάγκρα. Ναι. Γιάννη. Όπα. Μας πατήσουν. Καλημέρα. Ο μοναδικός εδώ. Μάλλον. Καμιά ροσοπόντια. Βιάγκρα, ροσοπόντια. Εδώ πρέπει να είστε πολύ τσαχμίνιδες. Μπράβο. Πού είναι ο περιπτεράς? Γιάννη, καλημέρα. Τι κάνετε? Στέλιος Σταυρίδης. Ναι. Δίκτυο τηλεόραση. Ναι. Είστε ο κύριος. Μαδεμλής Αλέξανδρος. Μαδεμλής. Να στείλουμε χαιρετίσματα στην Αλιστράτη και στον Γιώργο τον Μαδεμλή. Τον πολύ καλό μου φίλο. Είναι μακρινή συγκινή. Είστε. Όχι είναι, είστε. Εσείς. Είμαι μακρινό συγκινή. Αυτό ο Μαδεμλή και ο Νίκο και ο άλλο και ο άλλο και ο Σταλιστράτη και. Τι είναι αυτό? 50 ευρώ. Μπράβο. Ωραία. Το οποίο πόσο αξίζει αυτό? Έπρεπε να το κάνουμε την κομπιούτερ ακόμα δεν ήρθα. Ωραία. Δεν πείτε ότι είναι πλαστό. Άμα είναι πλαστό. Κράτα το λίγο. Δεν θα μπορέσω να το καταλάβω. Ναι. Δεν θα μπορέσω να το καταλάβω. Γιατί δεν είμαι ενημερωμένο σε τι πράγμα. Πες ότι είναι πλαστό. Τώρα εγώ θέλω 5 πακέτα τσιγάρα. Θα το πάρεις? Κατά κάποιον τρόπο ναι.
κατά κάποιον, ναι. Θα πρέπει, έγινε ολέα. Θα πρέπει να ξέρουμε. Εδώ είναι, είναι δεν είναι. Όχι, ανάποδα το κρατάνε. Και ανάποδα να το κρατήσω και ίσχυε να το κρατήσω. Α, δεν καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Διαφορά δεν το βλέπω για... Μην το πολύ κουνάτε πάνω κάτω γιατί μπορεί να ζαλιστεί και να ξεράσει. Δεν θα μπορέσω να το καταλάβω, να κάνω σύγκριση με ένα άλλο. Ναι, μην το μπερδέψετε όμως, γιατί άμα αυτό είναι το αληθινό και το δικό σου είναι το πλαστό, ας το κρατήσω εγώ, πάτε φέρετε ένα άλλο. Να δούμε τι θα κάνω. Εδώ τι είναι το τέτοιο, το ταχυδρομείο σας είναι εδώ. Όλα τα πάντα. Τακ. Ακόμα με δραχμές ψωνίζετε εδώ. Δεν έχω 50 όμως. Απ, κουσάρικο είναι αυτό. Δεν πειράζει, δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Στο περίπου. Λοιπόν, κάτσε να πουλήσει ο κύριος ένα πακέτο τσιγάρα, δύο πακέτα τσιγάρα, παίρνει και τα ρέστα. Τακ, και τα ρέστα, επιστροφή. Τακ, και το άλλο, πείτε το χιλιάρικο. Ωραία. Και είμαστε εντάξει. Γιατί? Δεν πειράζει μωρέ. Με το δικό μου το κλαρίνο θα παίξεις. Με τη δικιά μου τη φλογέρα θα παίξεις. Να συμφέρω. Δεν μπορώ να παίξω φλογέρα. Γιατί? Φλογέρα, κλαρίνο το ίδιο είναι. Πες τον να κάνει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι. Ψαράζεστε. Όχι, φαίνεται. Έλα βρε. Φαντάσου. Τι ψάρια είναι αυτά. Όπα. Γιάννη. Τι είναι. Κεφαλάκια και μπριάνα. Κεφαλάκια και μπριάνα. Επειδή είμαι άσχετος από ψάρι, αυτό είναι τι, ποτάμια ή θάλασσα? Ποτάμι. Και τα δύο ποτάμια είναι. Ποτάμι. Μάλιστα. Τα ιταλικά είναι ποτάμια, έτσι. Ποτάμι. Τελείωσαν τα ιταλικά. Κοίτα, σπαρταράν. Τα καημένα. Πώς πάει το κιλό? 1000 φράγκα και 500 κιλό. 18,5 ευρώ. Τι λέει εδώ. Αυτό είναι άλλο. Άλλο που Ευαγγέλιο. Άλλο Ευαγγέλιο. Άλλο. 1000 φράγκα, 1000 φράγκα πόσα είναι? 1000 δραχμές. Ναι, 1000 φράγκα είναι 1000 δραχμές. Πόσα ευρώ είναι? 3 ευρώ, 3 ευρώ. 3 ευρώ. Και το άλλο πόσο είπαμε είναι? 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ δηλαδή είναι? 500 ευρώ. Είσαι το κύριος? Μαδεμλής Κώστας. Α, και άλλος Κώστας. Και ο... Αλέξανδρος. Ναι, Αλέξανδρος. Συγγενής. Συγγενής. Από εδώ που κορμίστε. Ναι. Πώς λέγεται ο... Κορμίστα, καλά. Όχι, ο κάτοικος της Κορμίστας λέγεται και... Κορμιστιανά. Κορμιστιανός. Κορμιστιανάρα. Αυτά τι είναι? Το ταχυδρομείο. Κακός, γιατί? Τι, γιατί? Και τι, στα κουτουρού? Ο ταχυδρόμος δεν μπορεί να τα πετάξει. Δεν τα πετάει, αλλά. Δεν μπορεί να ξέρει ο ταχυδρόμος. Δεν είναι σωστό όμως αυτό εδώ πέρα, έτσι. Όποιος θέλει να έρθει να βλέπει ποιος τι λογαριασμό ήρθε, τα γράμματα εδώ πέρα. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχουν όπως. Σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι. Στο Χαροπό, χαιρετίζοντα στο Χαροπό, τι κάνανε? Πήρανε, βάλανε κουτάκια με θηρίδες ο καθένας. Πώς? Και στα πορόγια έχει τέτοιο. Ο καθένας με το κλειδάκι του πήγαινε. Παμ. Στο σπίτι. Όχι στο σπίτι, εδώ στην πλατεία. Στην πλατεία. Κρατήστε λίγο να σας πω. Από εδώ πάνω έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δείτε. Ήταν ένα μεγάλο κουτί έτσι. Και είχε μικρά κουτάκια μέσα. Κατάλαβα. Ο καθένας πήρε από ένα κλειδί και έγραφε το όνομά του επάνω. Ναι. Πήγαινε και ο ταχυδρόμος και τα έβαζε. Πήγαινε καλή ώρα ο ταχυδρόμος, έλεγε. Αυτό το σκέφτηκα κι εγώ. Αλλά ποιος θα το έκανε? Εγώ τουλάχιστον. Ο Δήμαρχος. Π.χ. εδώ πέρα είναι ο κύριος Γιάννης. Δεν λέμε το πείτε του, πάπ στον κύριο Γιάννη. Εδώ είναι η κυρία, ο κύριος Βασίλης. Πάπ στον κύριο Βασίλη. Εδώ είναι ο κύριος, δεν λέει, Κουρμίστα. Πάπ στον κύριο Κουρμίστα. Κατάλαβες? Και εδώ πέρα στην πλατεία, φέρνει το μικρόφωνο. Έπρεπε να έχει τουλάχιστον 800 θηρίδες. Όχι 800 θηρίδες. Βέβαια, κάθε ένας στο όνομά του. 800 θηρίδες. Βέβαια. Στο Χαροπό και στο Πορέ και τόσο πολλά είναι. Εκτός από αυτά έχουν μια αλφαβητική σειρά. Με αλφαβητική σειρά θα πάνε 3 ή 4 στο ίδιο γράμμα. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Επίσης. Η γνώμη του κυρίου Μαδεμλή, η πρόταση μάλλον του κυρίου Μαδεμλή, έχει τόπο. Πάμε στον κύριο που μας βλέπει απέναντι. Εγώ το έκανα αυτό τώρα, πρόταση του Δήμου, αλλά ούτε συζητήθηκε. Δήμαρχε, γιατί ρε Δήμαρχε, τι πράγματα είναι αυτά? Αυτά... Ούτε συζητήθηκε. Please. Το χέρι του που είμαστε στην τσέπη είναι. Καλό, ε! Συνήθεια. Τι, καλή. Καλή συνήθεια με το χέρι. Ωραίο. Σας κόβω έτσι. Μιλούσα με κάποιον κύριο για υπουργηλίκια και τέτοια. Ναι. Πες ότι θες να πάρεις ένα υπουργείο. Υπουργείο, εγώ. Ποιο υπουργείο, ναι. Ποιο υπουργείο θα ήθελες? Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Δημοσίας Τάξεως. με τον κύριο Χρυσοχοίδη, αστυνομία και έτσι. Ναι. Είσαι νομοταγής πολίτης. Για να μπορέσει ορισμένοι άνθρωποι να σας βάλουν στη θέση του. Ποιους? Εδώ. Ορισμένος. Εδώ. Εδώ στο χωριό? Ναι. Α, είναι άτακτοι? Φίλοι μου.
Φίλοι, τους αγαπάς. Θα τους βάλεις στη φυλακή. Όχι. Για να πάει καλά το κανάλι. Πάρτε και δύο αμπριάνες από αυτά. Πάρτε και δύο πινταράκια. Καθίστε και έξω. Μαζέψτε το χωριό εκεί να τρώει να πίνει. Αλλιώς δεν παίρνεις καλή συνέντευξη, ρε φίλε. Να πάω μέσα, θα τα ψήσουμε. Θα τα ψήσει ο καφετζής. Ναι. Βάλει και δύο πινταράκια. Κάνε δύο σαλάτες εκεί να πιούμε κανένα ραγί. Αλλιώς δεν πάει. Λοιπόν, εγώ θα κεράσω, ποιος θα πληρώσει. Εσύ δεν πληρώνει. Εγώ κερνάω. Κάτσε, εγώ κερνάω, εσύ πληρώνει. Άλλος πληρώνει. Δεν πληρώσουμε και το ένα και το άλλο εγώ. Έχω γύρισμα σου λέω, περίμενα να τελειώσει και μετά. Όχι, δεν θα πράγματα. Λοιπόν, περίμενε, ψώ. Λοιπόν, δεν μπορώ να μιλάω σε ένα και στον κόσμο, ένα τα δύο. Περίμενε. Λοιπόν. Κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, Σιρόκο Fashion, 3 χιλιόμετρο Σερών Δράμας, ένα πολυκατάστημα για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί. Άκουσον παπάκι mycosmos.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία τα λέμε μέσω του υπολογιστή. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Περίμενε. Διαφημίσεις τώρα. Μπλουζάκι, φοβερό Γιάννη. Εντάξει, thank you very much. Λοιπόν, διαφημίσεις τώρα, επιστρέφουμε σε λίγο για να σας δείξουμε αυτά που δεν σας δείξαμε, τα οποία όμως θα δείτε εδώ στην Κορμίστα, που είμαστε και περνάμε πολύ καλά. Διαφημίσεις τώρα. Έλα, μ' ακούς. Εντάξει. Διαφημίσματα τώρα. Τώρα, ρε. Και αυτό που βλέπετε πίσω με τη βοήθεια πάντα του Γιάννη είναι το μνημείο Αντώνων Επιφανών, Πάσα Γη Τάφος, ένα πανέμορφο, πολύ καλό μνημείο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο χώρος εδώ είναι πολύ όμορφος, βέβαια το καλοκαίρι. Πίσω ο Γιάννη από το μνημείο υπάρχει ένα άλλο μνημείο. Σφαγιάστηκαν υπό των Βουλγάρων την 1η Οκτωβρίου του 1941. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, φυσικά είναι αδύνατο να κάτσουμε να τα διαβάσουμε όλα. Ένα πολύ καλό μνημείο για τους πεσόντες του 1941. Και υπάρχει και ένα μικρό εκκλησάκι εδώ πέρα, το οποίο έχουν φτιάξει εδώ η κοινότητα του χωριού. Καλημέρα! Ποια είναι πραγματικά? Πραγματικά ονόματα των εφέντων δεν είναι αυτά. Είστε ο Κύριος? Είστε ο Κύριος? Κορμιστινός Νικόλαος. Νικόλαος. Τέος πρόεδρος, 8 χρόνια. Α, ήσασταν εδώ πρόεδρος στην Κορμίστα? Ναι. Και εδώ ήταν το γραφείο σας? Ναι. Η κοινότητα της Κορμίστας? Ναι. Και? Ναι. Και αυτά είναι τα ψεύτικα ονόματα? Είναι ψεύτικα ονόματα, δεν είναι αληθινά? Όχι. Είναι ονόματα τα οποία είναι
εκτελεστέντα. Αλλά? Αλλά έχει και από το αλβανικό μέτωπο. Έχει από όλοι μαζί είναι εδώ πέρα. Έχει από τον Εμφύλιο, έχει από διάφορα ονόματα. Όλοι μαζί εδώ πέρα. Αλλά βάλαν όλους μαζί. Αλλά και από αυτοί που εκτελέστηκαν μέσα, αρκετά ονόματα δεν είναι γραμμένα. Θα γράψω. Δεν τα γράψω. Πού να τα γράψω. Πιο κάτω. Δεν τα έχω γραμμένα. Γιατί να μην τα γράψω. Κι εγώ έκανα πρόεδρος. Γιατί τα γράψεις σαν πρόεδρος. Δεν τα είχα στο μυαλό σου. Τώρα έχω γράψει βιβλίο. Και τα έχω Κορμιστινός είπατε. Κορμιστινός. Από την Κορμίστα. Ναι. Ναι, όχι. Κορμιστινός επίθετο τώρα. Ναι. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Είστε μοναδικός. Επειδή σαν πρόεδρος, Κορμιστινός, Κορμίστα. Είχε δικηγόρος τα σέρας, Κορμιστινό. Και αυτός από την Κορμίστα. Την Κορμίστα. Όλοι οι Κορμιστινοί είστε από την Κορμίστα. Και τα επίθετα. Έχει το κάνα Κορμιστινό. Ο πατέρας μου και ο θείος μου. Μαδεμλίδες έχει πάρα πολύ. Ο πατέρας μου. Κορμιστινός Κωνσταντίνος ή Θεόδωρος. Θεόδωρος είναι ο μεγαλύτερος. Πατέρας μου. Ο πατέρας σου είναι ο Θεόδωρος. Ναι. Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι θείος μου, αδερφός του. Το 1893 γεννήθηκε ο Θεόδωρος. Και φωνεύτη. Το 1895 ο Κωνσταντίνος, δύο χρόνια μικρότερος. Στο καλό. Τι τηλεόραση σας είναι. Δίκτυο τηλεόραση. Του Αραμπατζή του Δημητρίου. Του Αραμπατζή του Δημητρίου και του Αθανασίου. Και του Αθανασίου. Τους γνωρίζετε. Το Δημήτρη προσωπικός φίλος. Φίλος, χαιρετίσματα εδώ. Από τον κύριο Κορμιστίνο. Τέος πρόεδρος Κορμίστας. Τέος πρόεδρος Κορμίστας. Χαιρετισμούς. Πού άλλο να στείλουμε. Χαιρετισμούς στους Αραμπατζίδες. Πού άλλο. Δημήτριου και Αθανάσου. Πού άλλο. Φίλοι προσωπικοί. Πού άλλο. Πού αλλού. Εδώ, στην Κορμίστα. Τι στην Κορμίστα. Στον ομό Σερών. Χαιρετίσματα. Α, χαιρετίσματα. Πού να δω είσαι. Ο τζάμπα είναι. Οι φίλοι απεβίωσαν. Όλοι. Οι φίλοι αποβίωσαν. Δεν έχετε πιο μικρούς φίλους. Φυσικόπουλος. Χαιρετίσματα. Πέθανε χρόνια. Α, Θεός χωρέστε. Φυσικόπουλος ο Τύρης. Θα στείλουμε χαιρετίσματα στον Δήμο Πρώτης. Στον Δήμο Ροδολίβους. Στον Δήμο Παλιοκούμης. Εδώ στους όμορους Δήμους του Παγκαίου. Σκάνε, έτσι εν ζωή έχουμε. Τέλος πάντων. Όλοι φίλοι ήταν. Ήταν. Να είστε καλά και πάλι. Χάρηκα πολύ. Τι κάνετε, σκαλώσατε κάπου. Σκάλωσα και πολύ σκάλωσα. Δεν πειράζει. Τι πετάξατε, τριανταφύλλα. Τριανταφύλλες κλαδέψαμε, όχι. Α, είναι η εποχή που κλαδεύουν τις τριανταφύλλες. Εμείς μια που ήρθαμε από Θεσσαλονίκη δεν κλαδέψαμε. Α, είστε από εδώ κορμί. Είμαι από την Κορμίστα. Ηλιοκόμη, αλλά με Θεσσαλονίκη. Αλλά είστε εδώ από την Κορμίστα είμαστε. Ναι. Είστε από την Ηλιοκόμη, είστε. Όχι. Ο άντρας μου είναι από εδώ, αλλά μένω από Θεσσαλονίκη. Είστε από την. Ο άντρας είναι από εδώ. Εσείς από Ηλιοκόμη. Αλλά είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα εγώ το καλοκαίρι, αλλά ήρθαμε, πλημμυρίσαμε. Δεν βλέπεις τι πάθαμε. Πλημμυρίσατε. Ωμα, τα βγάλατε όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα τα βγάλατε. Όλα τα πουλάτε. Δεν πάρατε μεγάλη ζημιά. Πολύ, περιμένουμε δραυλικά. Από τι? Από το χιόνι. Από το χιόνι έκατσε και. Δεν γνωριζόμαστε, Στέλιος Σταυρίδης, είστε η κυρία. Τεκιάουγλουντίνα. Τεκιά. Τεκιάουγλου. 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 Μικρασιάτισσα. Ο άντρας μου μικρασιάτισσα, εγώ ναι. Θρακιώτισσα. Θρακιώτισσα, από εδώ πέρα. Ναι. Όχι από την Ηλιοκόμη. Ηλιοκόμη. Χαίρετε. Μάθαμε ότι κάνετε πολύ ωραίο ψωμί. Ναι, να σας δώσω να φάτε. Όχι. Θα μας πείτε ότι κάνετε ωραίο ψωμί. Δεν ξέρω. Ο κόσμος το ξέρει αυτό, εγώ δεν ξέρω. Ναι, ρωτήσαμε τον κόσμο ναι. Και πήγαμε λέμε στον κύριο Μπουραζάνη, είστε κυρία. Ναι, είστε κυρία Μπουραζάνη. Το μικρό. Σούλα. Σούλα. Και καθαρίζετε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Τελείωσε το ψωμί. Τελειώσαμε, ναι. Τελειώσατε. Για σήμερα τελειώσαμε. Από τι ώρα ξεκινάτε. Από η ώρα 3.30 εκεί μέσα. Και τι ώρα κοιμάστε. Δεν ξέρω, δεν έχουμε ώρα. Πότε 11, πότε 10, δεν έχουμε σήμερα. Γιατί ξυπνάτε 3 η ώρα. Ναι, αλλά αυτό. Συνήθεια είναι. Όλα συνήθεια είναι, βέβαια. Ναι, είναι. Συνήθεια είναι. Ο κόσμος έρχεται για να ψωνίσει, για να πάρει ψωμί. Ναι. Πελάτης εδώ πέρα. Άμα δεν μάζουμε τη γνώμη του πελάτη, πώς θα. Καλημέρα. Γεια σας. Ονομάζομαι Στέλιος Σταυρίδης. Ναι. Είστε ο κύριος. Δούκας Ευάγγελος. Δούκας. Είστε από εδώ κάτοικος. Ναι, από εδώ. Και ήρθατε να πάρετε τι. Ψωμί. Καλά, τώρα. Κορμιστινός δεν είστε. Γιατί να κοροϊδεύετε.
το χωριό, γιατί να το. Στάσε, πόσα χρόνια είναι τώρα, τρει. 35 χρόνια. Εμένα χρόνια είναι τώρα. Άρα είστε κορμιστινό. Ναι, είμαι κανονικά νικήσει, αλλά τώρα είμαι 35 χρόνια. Εσύ σίγουρα από πού είναι. Εδώ, από εδώ. Άρα παντρευτήκατε εδώ πέρα. Άρα είστε σόγαμπρο. Μα το στόμα του πέρα. Και είναι ψωμί. Καλό ψωμί. Ξέρω τρει διαρτάτα. Ωραίο ψωμί. Ωραίο ψωμί. Ε. Έλα και εσύ. Πάμε και στην κυρία να δούμε. Εδώ. Τι κάνετε. Καλά, δόξα. Πού ήσασταν. Στη Δράμα. Στη Δράμα για ψώνια. Όχι. Για βόλτα. Να πληρωθούμε, ναι. Α. Τι θέλετε. Όχι. Είμαστε εδώ στην Κορμίστα. Ναι. Και κάνουμε βόλτα εδώ στην Κορμίστα. Καλά κάνετε. Και καλά κάνετε. Είχαμε μια ερώτηση. Ναι, ρωτήστε. Λέμε, γιατί οι παντρεμένοι. Ναι. Σας ξέρετε καλύτερα. Ναι. Γιατί οι παντρεμένοι είναι πιο γεμάτοι, ενώ οι εργένιδες, οι ανίπαντροι είναι πιο αδύνατοι. Γιατί οι ελεύθεροι τώρα γυρίζετε πολύ, ξενυχτάτε πολύ, δεν σας αρέσουν και τα φαγητά από τους γονείς σας, τρώτε όλο έτοιμα και γι' αυτό οι παντρεμένοι μαζεύονται, θέλουν, δεν θέλουν. Θέλουν, δεν θέλουν. Θέλουν, δεν θέλουν. Γιατί έχει και κρύβα του μουρμούρα. Και κάθονται και τρώνε ό,τι φτιάχνουν οι γυναικούλες και παχαίνουν και κοιμάνται ωραία και καλά. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Γι' αυτό είναι οι παντρεμένοι πιο παχοί. Καλό μήνα να έχετε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γιατί λέει στη ζωή του άνθρωπου δύο φορές ερωτεύεται. Μια φορά τη γυναίκα που παίρνει και μια φορά το στομάχι του. Άλλη απάντηση. Εγώ θα σα πω στο τέλος την απάντηση. Έχω μια καλή απάντηση για το τέλος. Δεν ξέρω αν είναι σωστή, η δικιά σου μπορεί να είναι πιο σωστή από τη δικιά μου. Εγώ έχω μία που θα την πω στο τέλος. Του γόρι μου έτσι την ξέρω, έτσι την άκουσα. Από εκεί και ύστερα δεν ξέρω άλλα πράγματα. Να είστε καλά. Κορμιστινός Αριστοτέλης. Κορμιστινός. Κορμίστε και το. Όνομα επίθετο. Όνομα βρήκαμε επίθετο. Και πριν και τον πρόεδρο. Ναι, ξάδερφός μου. Ξάδερφος. Κορμιστινός. Με τον κύριο, με τον συγχωρημένο τον Θόδωρο. Τον Κορμιστινό. Κορμιστινό αδερφός μου ήταν. Ο Θόδωρος. Δημήτρης, Δημήτρης. Ο Κωνσταντίνος. Σε λέω τον Κορμιστινό τον Θόδωρο. Είχατε καμιά συγγένεια. Είναι ένα ψιός μου, αυτός που είναι αξιωματικός αστυνομίας. Όχι, πέθανε. Συγχωρεμένος, σε λέω. Αδερφός μου ήταν που σηκώθηκε. Δικηγόρος. Ο Κωνσταντίνος, ο Κορμιστινός, ο συγχωρεμένος που είναι γραμμένος. Ναι, ναι. Ο Κορμιστινός μπαμπάς μου ήταν. Ο Θόδωρος. Ο Κορμιστινός ο Κωνσταντίνος. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος μου. Για τώρα για τον αδερφό μου που πέθανε. Όχι, εντάξει. Κατάλω, δηλαδή. Τώρα είναι, για τον Κορμιστινό, τον Θόδωρο. Ναι. Αυτό που, αυτός που είναι γραμμένο εκεί στι περιγραφέ ναι. του. Το σκοτώσαν οι Βούλγαροι το 1941. 1η Οκτωβρίου. 1η Οκτωβρίου. Εσύ ο μοναδικό νεολαίο εδώ πέρα. Όχι. Α, υπάρχουν κι άλλοι. Πάρα πολύ. Α, πάρα πολύ. Γιατί ο παπά μα λέει δεν υπάρχουν πολλοί. Ο πάτερ μα είπε ότι δεν υπάρχουν πολλοί νεολαίοι. Δεν υπάρχουν. Ο νεολαίος μας λέει ότι υπάρχουν πολλοί. Πέντε παιδιά έξι. Πέντε παιδιά όλα και όλα. Γεωργοί που έμειναν αγρότες. Άλλοι είναι όλοι φευγάτοι. Εγώ τα δικά μου τα παιδιά, δύο παιδιά έχω φευγάτα. Λέγαμε κάτι κυρίως πέρα για κυβερνήσεις, για υπουργεία και τέτοια. Ναι. Σας βλέπω έτσι σοβαρό κύριο. Ναι. Είστε. Καλή ώρα. Παίζει και κουμπολόι. Ακόμα πιο σοβαρός. Αφού είμαι συνταξιούχος. Ναι. Πες ότι θες ότι θέλεις να πάρεις ένα υπουργείο και ένα υπουργείο. Ποιο θα ήθελες να πάρεις. Ένα υπουργείο. Έχεις εδώ το Σιμίτι μπροστά σας, λέει, κύριε Κορμιστινέ. Δώσε με το αγροτικό. Του? Το αγροτικό. Όχι, δεν λέγεται αγροτικό, είναι το Υπουργείο. Το Γεωργίας. Ναι. Αυτό θα πρέπει να. Έχετε κάποια ιδέα την οποία θα μπορέσετε να κάνετε σαν Υπουργός Γεωργίας. Τώρα πρώτη και εμείς αγράμματα εμείς. Τι να πούμε. Ναι, σαν αγρότης τι θα θέλει. Θα υποστηρίζω το, αφού είμαι αγρότης, ναι. Υποστηρίζω το. Τον αγρότη. Τον αγρότη. Ναι. Και θα τον έδινε περισσότερα λεφτά. Οπωσδήποτε. Ε? Γιατί είναι πιο δικημένο. Σωστό, πάρε το πεντάρικο. Δικό σου, χάρισμα. Τι είναι αυτό. 50 ευρώ. Για αυτό που είπε. Το θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι αληθινό ή πλάστο τώρα. Δεν το ξέρω. Πού, δεν έχω ιδέα. Εμά δεν έχει ιδέα, μπορώ να το, πίσω, να το πάρω πίσω. Δεν έχω ιδέα. Αλλά αν ήταν αληθινό, το παίρνατε. Έχω πάρει από το ΟΓΑ. Έχω πάρει από το ΟΓΑ. Από το ΟΓΑ τα οποία ακόμα δεν τα έχω καταναλώσει. Όχι καταναλώσει. Όλα πολύ σαπίρα. Πολύ μπλε. Μπλε, όλα είναι κουσάρικα. Όλα είναι κουσάρικα. Τα έβαλα στο πορτοφόλι μου, τα έχω ελέγξει. Αυτό είναι τώρα, τα έχετε ελέγξει. Αυτό πείτε τώρα, εγώ σας λέω ότι είναι πλαστό. Θα το πιστέψετε. Δεν το πιστεύω. Ούτε να πείτε. Έχει διακριτικά πάνω και λέει. Και αυτό έχει διακριτικά. Όλα και τα πλαστά διακριτικά έχουν. Να σου πω με την αλήθεια ότι δεν ξέρουμε. Δηλαδή, άμα σου πω ότι είναι ψέματα. Άμα το δουλέψω, ναι. Άμα το δουλέψεις, αν το δουλέψω, δεν μπορεί να έχει τα ίδια. Να σας δώσω εγώ αυτό να μην πάρω εγώ το κουσάρικο. Πώς θα το πάρεις, τι είναι, δεκάρικο είναι. Ο πεντάρικο. Α, πεντάρικο, πιο πολύ. Πιο πολύ είναι. Εφού δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, σου πω ότι δώσ' το μην μπορεί να λέει. Τι άμα είναι πλαστό. Είναι αυτό ακριβώς. Ναι, πώς το καταλαβαίνουμε όμως, είδες. Δεν πρέπει να μιμάσεις εσύ τώρα.
Α, ούτε εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω, άμα δεν ξέρεις. Νομίζω να είναι πλαστό. Για δες το. Σύλλες είναι πλαστό. Πλαστά δεν υπάρχουν. Λέω ότι δεν είναι πλαστό. Πώς. Μην το σκίζεις. Όχι, δεν το σκίζω. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, πρώτα και αυτό έχει μια γραμμή μέσα που πρέπει να έχει γραμμή. Αυτή η γραμμή πρέπει να είναι μέσα ή από έξω. Μέσα, είτε από εδώ το δεις, είτε από εκεί είναι το ίδιο. Είτε από εδώ είτε από εκεί η γραμμή είναι μέσα. Είναι μέσα, δεν είναι πλαστό το αυτό. Μετά τι άλλο έχει. Δεν είναι πλαστό. Μετά τι άλλο έχει. Τι άλλο διακριτικό. Ότι έχει το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ότι είναι μέσα και η Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Ότι είναι μέσα και η Ελλάδα. Άμα ναι. Δεν ήταν η Ελλάδα μέσα, πάει να πει είναι σίγουρα πλαστό. Οπωσδήποτε. Γιατί είναι. Σίγουρα είναι πλαστό. Βέβαια. Άρα για να μείνει η Ελλάδα μέσα και γύρνα το εδώ. Γύρνα το πνεύμα για το χάρτη. Α, δούμε και το Σιμίτ, λες εδώ. Λες να το βάλει. Αργά, η Ελλάδα είναι πάνω. Να την δει, αυτή δεν είναι η Ελλάδα. Είναι, αφού έχει το χάρτη. Έχει το χάρτη. Είναι όλα. Σαν το χάρτη. Ναι, ποιο κανάλι είστε παρακαλώ. Α, και πάλι, ναι. Για να πάρω πεντάργο. Δίκτυο τηλεόραση. Ναι. Δίκτυο τηλεόραση. Ναι, γιατί κοιτάτε πάντα κατά εκεί πέρα. Πού. Κατά εκεί, δράμα είναι από εκεί. Πού να δυο. Από εκεί. Πού είστε εσείς. Σέρες. Α, Σερών είστε. Δεν είστε Σερές εδώ. Σερέ είμαστε. Τελευταίο χωριό, το νομού Σερών είμαστε. Όχι, δεν είστε τελευταίο. Συμβολή είναι τελευταίο χωριό. Δεν είναι τούγι. Το Παγκαίο εδώ είμαστε το τελευταίο χωριό του νομού Σερών. Άλλο που εδώ πέρα δεν υπάρχει. Κύριε, είναι το τελευταίο χωριό εδώ του νομού Σερών. Καλημέρα, είστε ο κύριος. Τι κάνετε. Γρόσιας. Πώς. Γρόσιας. Γρόσιας. Είναι το τελευταίο χωριό εδώ του νομού γιατί ο κύριος Κορμιστινός, κύριε Κορμιστινέ, σας έρχομαι σε ένα δευτερόλεπτο. Είπε ότι είναι το τελευταίο χωριό. Μάλιστα. Έχω δει από το χάρτη, καθότι δεν είμαι από εδώ πέρα. Ναι. Είμαι έξω από τι εδώ. Τι είδες. Είδα ότι το χωριό Συμβολή ή αλλιώς πώς λέγεται το χωριό. Συμβολή. Μπάνιτσα, ναι. Εδώ ναι. Πώς λέγεται το χωριό αλλιώς, άλλο όνομα. Δεν έχει άλλο. Κουρμίστα. Μας είπαν ότι δεν έχει άλλο χωριό, άλλο όνομα. Όχι. Κουρμίστα. Η πρώτη ξέρετε πώς το ονομάζεται. Κιούπκιουι. Κιούπκιουι. Η Μπαύρα. Νέο χωριό είναι η Μπαύρα. Ναι. Ήρταν. Μπαύρα, λύνες από την Μπαύρα. Από την Μπαύρα, ναι. Σωστό. Δεν έχει. Νέο χωριό είναι. Το Μικροσούλι πώς λέγεται. Σέμαλτ. Σέμαλτ. Το Δόμηρος. Βουλτσίστα. Βουλτσίστα, ναι. Βουλτσίστα. Και εδώ το χωριό η Κρινίδα. Βιτάστα. Βιτάστα. Χαιρετίσματα και στη Βιτάστα και στην πρώτη σαν Κιούπκιουι. Και όσο γερνάει ο άνθρωπος, πιο πολύ παχύνει. Και οι γυναίκες τα ίδια. Γεροντικά πάχυτα. Βέβαια. Είναι ένα σύνδρομο. Να, εγώ που ήμουν πιο αδύνατος, γιατί ήμουν και ποδοσφαιριστής πιο παλιά. Εδώ είχατε, είχατε ομάδα. Την ομάδα Αγών. Πώς. Αγών. Αγών Κορμίστης. Ο Αγών Κορμίστης. Με ποιον παίζατε έτσι, με ποιον σκοτωνόζατε. Με όλα τα χωριά. Με ποιον σκοτωνόζατε. Εδώ λίγο, πρώτη, όλα τα χωριά. Με ποιον είχατε κόντρα. Ναι. Όλα τα χωριά. Ναι, με ποιο χωριό. Με την πρώτη, το Ροδολίβος. Κάτσε, πρώτη με το Ροδολίβος είχα κόντρα. Μπήκατε κι εσείς με την Κορμίστα και έγινε. Παίζαμε για. Το κουτρούλιο εγώ από. Όχι, με ποιον είχατε κόντρα έτσι. Δεν είχατε, ας πούμε, Παίζουμε και εμείς δράμα, τα χωριά, Ελιστράιτ, με όλα αυτά. Εδώ δράμα χωριά, ποια χωριά είναι, για πείτε μου έτσι να μάθω. Δράμα δεν τα ξέρουμε και πολλά, Καλαμπάκι, Νεφθαλιά, Μαυρολεύκη, Κουδούνια. Αυτά τα χωριά είναι. Μόνο αυτά. Όχι, άλλα είχα, τα οποία δεν με έρχονται. Να στείλουμε γιατί είναι στη δράμα, όποιοι μας βλέπουν, να είστε καλά, πολλά φιλιά, χαιρετίσματα. Πού να στείλουμε εδώ χαιρετίσματα. Εδώ στο χωριό. Συγκουρμίσαι σε όλο τον κόσμο. Σε όλο το χωριό. Όλοι γνωστοί είναι. Να στείλουμε. Πόσα χωριά έχει η Μπάφρα, ο Δήμος Κουρμίστας. Ο Δήμος Κουρμίστας έχει 3-4 χωριά. Εσένα σίγουρα. Συμβολή, Μπάφρα, Κουρμίστα και Λεωκόμη. Τέσσερα είναι. Τέσσερα είναι. Όχι λίγα. Όλοι έχουν λεφτά στην τράπεζα. Και εδώ ζουν καλά. Κάθε μήνα. Μην τα λες αυτά που λέει, γιατί θα σε ακούσει και ένα άλλο. Άμα είναι από την άλλη την πλευρά, λέει να λέει. Απ' την άλλη, να τα πω. Όχι. Νέε δημοκρατίε, άμα είναι, λένε τα δικά του. Κουκουκουκου. Ενώ εδώ το γάσο, όχι και για ποιο. Πηθαίνουν, κάνουν. Αρκετά λεφτά παίρνουν ο κόσμο εδώ. Ναι, είστε αγρότε. Είσαστε αγρότε. Αυτό με τη γυναίκα του παίρνει 200 χιλιάρια σύνταξη. Αγρότε και οι δύο. Ναι, 200 χιλιάρια σύνταξη. Όχι 200. 200, που λέει ο λόγος. Δεν έχει χιόνια. Τι είναι, πετρέλαιο έριξα. Γιατί έριξα την πετρέλαιο, θα θέλει να πάρετε φωτιά. Συνεχίζω για να βάζω μέσα στη σόπα για να μην βολώ, γιατί είναι παλιά και δεν μπορώ να πάρω καινούργια. Είστε η κυρία.
Κωνσταντινίδου. Κωνσταντινίδου. Μάλιστα. Το μικρό. Δήμητρα. Δήμητρα. Τι κάνετε κύριε Δήμητρα. Τα χέρια μπορεί να σου πιάσει. Δεν πειράζει. Από εδώ εγώ θα σου πιάσω έτσι. Από εδώ θα... Καλά να είστε. Άντε, καλή δουλειά να έχετε. Τρέλια, Βερμάν. Δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει. Πρέπει να το καθαρίσει. Όχι, δεν πειράζει. Άστο. Καλά. Το πινέλο είναι καλό. Καλό είναι. Ανάλογα. Όπως για εντριβή. Για εντριβή και τα χρόνια με το πετρέλαιο έκαμε να μου εντριβές. Τώρα βγήκαν τόσα άλλα. Αυτή τη στιγμή τι πολυτιμότερο έχετε πάνω σας. Εγώ, ναι. Τι να σου πω, έχω δισκοκύλι, έχω... έχω αστυνομό. Τι πολυτιμότερο έχετε, δισκοκύλι, τι άλλο έχετε... Αρρώσκης, χίλις αρρώσκης να γίνει. Το πολυτιμότερο αυτό που είναι... Που κουνάω, δεν μπορώ να περπατήσω, όπου να πάω μου γκρίζω. Και εγώ μόνο μου στο σπιτιού τη εκκλησία μπορώ να πάω. Ναι, το πολυτιμότερο αυτή τη στιγμή που έχετε πάνω σας είναι το χέρι μου. Α, εκεί καλά, εντάξει. Και δεν το έβαλα παιδί μου στο μυαλό. Ναι, γιατί ήταν πίσω το χέρι μου και δεν καταλάβα τι σας ακουμπούσα. Πώς δεν κατάλαβα, αλλά πού να βάλω εγώ τώρα τι. Πού να βάλετε τώρα το μυαλό σας. Ότι το χέρι, ξέρω. Αλλά το πολυτιμότερο για εσάς είναι η δισκοκύλη, η δισκοπάδια, πώς το είπατε. Ναι, και θέλει η χείριση και θέλει ένα εκατομμύριο και εγώ γιατροί. Άστα μη συζητήσουμε. Γιατί τι κάνουν οι γιατροί. Θέλουν λεφτά, πότε τα βρούμε τα λεφτά. Την τζάμπα θα, ναι. Ένα εκατομμύριο. Ναι, και αν επιτύχει. Και αν επιτύχει. Δηλαδή, εσύ θα δώσεις το εκατομμύριο και αν πετύχει, καλώς και αν δεν πετύχει. Είναι στα δυο, δεν μπορούν να το κάνουν έτσι. Δηλαδή, εσύ θα το δώσεις το εκατομμύριο. Ναι, θα το δώσω. Αλλά πετύχει, δεν πετύχει, δεν το. Του λένε αυτοί. Εσύ τι κάνεις. Τίποτα, να κάθουν εδώ στο σκαλί και να τριγυρίζουν εδώ πέρα. Περιμένεις κανένα γιατρό. Όχι, τι να περιμένω. Αφού ξέρω, παίρνουν πρωί τα χαπάκια γιατί έχω στο φούλ αστεοπόρο. Τι άλλο έχεις. Έχεις λίγο, είπες δισκοκύλι. Έχεις άλλο λίγο. Αστεοπόρο στο φούλ. Δεν μπορεί να περπατήσει. Στο φούλ. Βέβαια, δεν πάει άλλο. Φούλ, δεν πάει άλλο. Τέρμα. Τέρμα. Χτύψε κόκκινο. Πρώτο σπάζουν χέρια να προχτέ έσπασα εδώ, το έχω σπασμένο. Όλα σπασμένα. Όλα καλά είναι. Καλά. Από όρεξη τρώμε, ό,τι βρούμε. Τι καλό μαγειρεύσαμε. Σήμερα χτισινά μαζώματα. Έκανα λίγο πουρέ. Χτισινά μαζώματα. Ναι, ναι. Λίγο, έκανα δύο ψαρούδια χτισινά, λίγο πουρέ χτισινά. Θα περάσουμε μια γριά τώρα. Τι θα πάει. Τα χτισινά τα τρώμε σήμερα. Βέβαια. Τα αυριανά τα φάμε. Και μεθαύριο. Χατζη Θεοδωρίδη Στέφανο. Στέφανο. Από πού είστε? Από την Νέα Μπάφρα. Είμαι. Και ήρθατε εδώ πέρα γιατί. Ήρθα εδώ έναν μάστορα ψάχνω να βρω. Α, δεν ήρθατε για κανένα άλλη δουλειά. Όχι, όχι. Ήρθα να βρω το μάστορα για να τελειώσει το κτίριο. Ναι, Μπάφρα. Ναι, Μπάφρα. Χαιρετίσματα πάλι. Χαιρετίσματα. Πού? Στην Άουσα. Στην Ιγκουνίμ. Στον Γαμπρόμ. Στον Ιγκουνίμ. Ποιο Ποιο σταθμό θα τα πάρει. Δίκτυο τηλεόραση. Εδώ στο νομό Σερών. Στο νομό Σερών. Αν δεν το πιάνουν, να ουσέ το πιάνει. Η Νάουσα το πιάνει και είναι στον πάνω Μαχαλά. Στον πάνω Μαχαλά. Καλά. Ναι, στον κάτω Μαχαλά το πιάνει. Στα Ιγκουνίμ ήθελα. Τίποτα άλλο. Πες το. Στα Ιγκουνίμ. Αλλού. Αλλού που. Έναν αδερφό έχω και εκείνον σαν ένα. Ένα μοναχό αδερφό. Είχα κι άλλον, αλλά. Θεό χωρέστο. Δεν πειράζει. Και... Πόνισε. Μου γκρίζει. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Καλά, δεν πειράζει. Χάρηκα, γεια χαρά. Είμαι άνθρωπο τη Εκκλησία, τη δουλειά μου, την οικογένεια μου και τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Ξέρετε αυτή τη στιγμή τι πολύτιμο έχετε πάνω σα. Τι πολύτιμο έχω. Επάνω σα αυτή τη στιγμή. Επάνω τη λεφτά έχω, τίποτα άλλο. Όχι εκτό από τα λεφτά, κάτι πολύτιμο. Τι να έχω πολύτιμο, ξέρω. Θα σας πω εγώ. Ναι. Το χέρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλός. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Η σχολική τροχονόμου έχουμε εδώ πέρα. Μπράβο. Μπράβο. Αν και δεν έχουμε... Γεια σας. Πολύ καλά. Είστε μητέρα. Ναι. Αν και δεν έχει τόσο πολύ κίνηση στο χωριό. Εντάξει, έγινε δρόμος τώρα από κάτω και δεν έχει κίνηση, αλλά πάλι είναι ο θεσμός. Καλά είναι. Μπράβο. Πώς σε λες, μεγάλε. Δημήτρη. Τι ομάδα είσαι. Πάω. Μπράβο, γόρι μου. Έλα εδώ, ρε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Καμάγουλα κατά κόκκινα. Πώς σε λένε. Πάω. Μπράβο, ρε. Πώς σε λένε, πάω. Και τι ομάδα είσαι, πες το όνομά σου. Κωνσταντίνος. Μπράβο. Η ομάδα είναι Κωνσταντίνος και το λένε ΠΑΟΚ. Προσέξτε, δώστε λίγο βάση. Σκεφτείτε το, μην αποφασίσετε. Καλά, κοίταξε. Είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Όχι, εύκολη είναι. Γιατί ούτε εμείς από ό,τι ξέρουμε από τα βιβλία. Δεν ξέρουμε ούτε ζήσαμε και τα χρόνια, ούτε ό,τι ξέρουμε. Για να είχατε ζήσει, ναι. Για να είχατε ζήσει, είναι λίγο που μάλιστα ήταν Μαθουσάλα. Ναι. Ξέρεις, να είσαι 800 ετών, 1000 ετών και βάλε. Βέβαια. Άκρη δεν υπάρχει εκεί. Άκρη του τάφου. Ναι, αυτό που ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη δηλαδή. Ότι η γυναίκα τι θα έκανε μόνη της, θα έκανε παιδιά. Είναι και ο άντρας τι θα έκανε μόνος, θα έκανε παιδιά. Ο άντρας, όχι. Ούτε και ο άντρας δεν μπορούσε να κάνει. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο άντρας
Ο άνδρας γιατί, σαν γιατί ισχυρό πρώτο πρόσωπο, όπως και σήμερα στην οικογένεια μέσα, ο ισχυρό πρόσωπο είναι ο άνδρας. Εγώ ξέρω όμως κάτι, όλες τις ευθύνες αυτού, κάτι άνδρες... Μπορεί να είναι, αλλά κατά βάθος αυτοί έχουν όλη την ευθύνη. Τσουμακιά. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για λίγους. Λίγοι υπάρχουν, μιλάμε για πολλούς. Για την πλειοψηφία μιλάμε. Πλειοψηφία ότι ο άνδρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας και αυτός ρυθμίζει τα πάντα. Πώς λέμε, αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτος. Όχι, υπάρχει αρχή παυσάτου. Όχι, έχει δικαίωμα. Αρχηγού παρόντος, πας αρχή. Πας αρχή παυσάτου, σωστά. Παυσάντων. Ναι, αυτά τα λέμε στο στρατό. Όχι, στο σπίτι τα λέμε αυτά. Στο σπίτι δεν ισχύει ιστοσύνη ή δημοκρατία. Δεν μπορούμε να λέμε τη γυναίκα μας να την έχουμε δικτατορικά. Έτσι θέλω, έτσι να κάνεις. Κοίτα, δεν την έχουμε. Και να την βάλουμε να λέει ότι. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Πετάει, λέω εγώ, πετάει να λέει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις αυτό στη σύζυγό. Η οποία λέγεται. Πάντα κάτι που θα κάνω για το σπίτι, όχι, ρωτάω για τη γυναίκα μου. Η οποία λέγεται σύζυγος. Σύζυγος και αν έχει σφάλματα, λέμε πολλές φορές ότι αγάπα το φίλο σου με τα λατώματα. Κολοκυθάς Χαράλαμπος. Ναι. Κολοκυθάς μεγάλο χαρά... όνομα. Ναι, και μεγάλο και νόστιμο. Νόστιμο. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Ναι. Γιατί. Γιατί τρώετε. Ναι, το κολοκύθι. Ναι. Κολοκυθάς Κολοκύθι. Ναι. Ξέρετε γιατί σας βγάλαν κολοκυθά. Όχι. Ούτε εγώ. Ρωτάω, Δεν... Εγώ προσπαθώ, ακολουθάει αυτό. Σκουπίζετε. Τι να κάνω, να χειμώνω σε αυτά. Ρίξα ένα αλάτι, τώρα το τσιμέντο του κόκ, το έκοψε και βγήκε. Το αλάτι έκοψε το τσιμέντο. Βλέπω... είστε... Όχι, είναι από την Ισκάδα, δεν έχουμε να φάμε. Ισκάδα. Καλό, καλό, καλό. Για άλλο μιλάμε. Γεια χαρά. Τι κάνετε, πάμε λίγο εδώ πέρα και στον κύριο. Εδώ πέρα, ελάτε εδώ πέρα να κάνουμε μια καλή παρέα. Σιγά σιγά, επειδή βλέπω ότι το ωράριο αρχίζει να τελειώνει η εκπομπή, ελάτε από εδώ, βγείτε έξω. Εδώ μαζί με τον κύριο Κολοκυθά. Γεια σας. Καλημέρα. Τέλειο Σταυρίδης. Θέλω να μου δώσεις το κεφυλάκι. Σαρχώσεις Νικόλαος. Και την άλλη μια. Ωραία. Πώς, Νικόλαος. Σαρχώσεις Νικόλαος. Σαρχώσεις Νικόλαος. Ναι, ναι, σαρχώς με έχω, αλλά τα παιδιά Σαρχώσεις. Τα παιδιά Θεσσαλονίκη. Πείτε. Σαρχώς. Ναι, βλέπω, βάλτε και την άλλη μια τσέπη και βάλτε και τα χέρια της τσέπης. Τσέπης έτσι. Πολύ ωραία, είστε κυμπάρες. Κάτω μιλούσαμε για υπουργηλίκια. Πες το. Έλα από κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά. Πώς. Μην φοβάσαι, έλα κοντά. Ναι, δουλειά σαν αρχός. Και δύο με τις παντόφλες βγήκανε. Έπινε πολύ. Πίνατε πολύ. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς. Ναι, και πήρε το όνομα σαν αρχός. Παππούς, προπάππος. Ναι. Λέγαμε, κάτω. Εδώ εμένα κοιτάει. Ναι, ωραίος είναι. Λέγαμε για τα υπουργηλίκια κάτω. Ναι. Ναι. Ποιο υπουργείο θα θέλεις να πάρεις. Εγώ. Ναι, τώρα. Τώρα εγώ δεν είμαι ούτε για υπουργείο ούτε για τίποτα. Πες ότι θες να πάρεις, γιατί ο Γιαννόπουλος πώς έχει υπουργείο, είχε. Γιαννόπουλος. Πες ένα υπουργείο που θα ήθελες να πάρεις. Οικονομικό. Οικονομικό. Μπράβο. Το καλύτερο διάλεξε ο κύριος. Το χέρι. Μπράβο. Το καλύτερο, το οικονομικό. Γεια χαρά. Τα φράγκα εκείνη. Εκείνη τα φράγκα. Όχι μας λένε Υπουργείο Υπεχοδέ, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Γεωργίας. Οικονομικό είναι ο κύριος Νίκος. Εσείς ποιο υπουργείο. Εργατικό. Ποιο? Το εργατικό. Όχι εργατικό, το Υπουργείο Εργασίας. Μπράβο. Για να έχετε πάντα εργασία. Ναι. Όχι, περίμενε. Άμα είσαι υπουργός, πώς έχεις. Εργασία. Έφυγε που μας εργασία. Άστο. Μου αυτό. Καθαρίζουμε στο σπίτι. Στο σπίτι. Καλό είναι. Εμείς εντάξει, όχι, δεν δουλεύουμε. Δεν δουλεύεις. Βέβαια, όταν πέσεις δεν δουλεύεις. Αυτό αποσχόληση είναι. Άμα δεν κάνουμε και αυτό, κιλά μας θα πάει τόσο. Ναι. Κλείνοντας εδώ πέρα, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι η ώρα μας έχει φτάσει αισίως και παραπάνω. Ναι, άρχιστε να πεινάτε. Ξέρετε, ναι, θα πάμε να φάμε τώρα. Μια ερώτηση εδώ τελευταία και θα σας πω και την απάντηση. Γιατί οι παντρεμένοι, το βλέπεις, μην την ρουφάς μέσα έξω και ζαλίζουμε. Βάζεις το χέρι και φοβούμαι, μην πάρω. Μη στη φάω, μη στην πάρω, όχι. Υπάρχει και τη βάλω εκεί. Μπα, γιατί οι παντρεμένοι έχουν... Είναι πιο γεμάτη ενώ οι εργένιδες, καλή ώρα όπως εγώ και ο Γιάννης, είμαστε εσείς... σαν στέκα, σαν σουβλί. Ναι, είσαι στην ΤΕΗ τώρα. Είμαι. Έχετε καταχρήσεις. Ναι. Εμείς καταχρήσεις σκουπήκανε. Καπούτ. Καπούτ. Μουρμούρα, τώρα... κρεβατομουρμούρα φαντάζομαι. Τρώμε, κοιμόμαστε, καθόμαστε. Κρεβατομουρμούρα είχαμε. Εκείνη τα χρόνια, τώρα δεν έχει. Τώρα δεν έχει. Τώρα τι έκανε τώρα. Τώρα, καπούτ. Καπούτ. Ναι. Τώρα,
Καπούτ. Και τώρα, καπούτ. Εγώ χείρος με, δεν έχει τίποτα. Ναι, γιατί η πατρεμένη είναι πιο γεμάτη και η Εργένη είναι πιο ωραία. Εγώ πάλι... Είσαι σπαθάτος. Γεμίζει η ηλικία περισσότερο. Δυναμώνουν τα κόκκαλα, τα πάντα και γι' αυτό γεμίζει. Λοιπόν, να πω εγώ τώρα την απάντηση, αυτή που πιστεύω ότι είναι σωστή. Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά. Έχω την παστούλα. Τέκνα μου. Τέκνα μου. Αγαπητά μου, τέκνα. Μικρά σε ηλικία. Μεγάλα σε ηλικία, αλλά μικρή στην ψυχή. Ο παντρεμένος, όταν έρχεται το βράδυ στο σπίτι, τι κάνει. Πάει πρώτα, βλέπει στην κρεβατοκάμαρα τι έχει. Βλέπει τι έχει στην κρεβατοκάμαρα και πάει στο ψυγείο, χλαμπακιάζει. Ο Εργένης βλέπει τι έχει στην κρεβατοκάμαρα. Ψέματα. Βλέπει τι έχει στο ψυγείο, τίποτα. Και μετά πάει στο κρεβάτι. Αφού δεν έχει τίποτα. Ναι, το κρεβάτι τίποτα. Ναι, το κρεβάτι κοιμάται. Στο ψυγείο δεν έχει τίποτα. Πάει και κοιμάται. Ενώ ο παντρεμένος πάει στην κρεβατοκάμαρα. Βρίσκει. Βλέπει τι έχει. Τρελαίνεται πάλι το ίδιο. Έχει λέει κάτι πάω στο ψυγείο να κατεβάσω ό,τι έχει και δεν έχει. Να είστε καλά, κύριε. Περίμενε. Κύριε Νίκο, χάρηκα πάρα πολύ. Κύριε Κολοκυθά, το μικρό σας Νίκος. Χαράλαμπος. Είπα για να δω αν γνωρίζει το επίθετό σας. Ναι. Πάρε τη σκούπα. Ναι. Να σκουπίσω. Όχι. Α, σκούπισε εσύ. Να σκουπίσει ο Γιάννης. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εσύ πήγε να σκουπίζει. Όλο ο κόσμο θα είναι καλά. Εδώ, και να στείλουμε χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Προπαντό οι νεότεροι. Οι νέοι. Εδώ χαιρετίσματα. Όλο ο κόσμο θα είναι καλά. Χαιρετίσματα των νομοσχερών. Όλο. Όλο το νομοσχερών. Να βάλει τίποτα υποψηφίου. Στην Προβατά. Να βάλει τίποτα υποψηφίου. Έχω ένα φίλο. Παραλίδης Δημήτρου. Παραλίδης Δημήτρου στον Προβατά. Πολλά πολλά χαιρετίσματα. Από τον Κολοκυθά Χαράλαμπο. Τον Κολοκυθά Χαράλαμπο. Λοιπόν. Γεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, έφτασε και το τέλος της σημερινής εκπομπής μέσα από το γραφικό εδώ σοκάκι εδώ στην Κορμίστα. Θα σας πούμε Σιρόκο Φάσιον 3 χιλιόμετρο σερών δράμα, ένα πολυκατάστημα για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί. Άκουσα ο παπάκι mycosmos.gr. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε και αυτήν την εκπομπή. Να είστε καλά, ο Θεός του κόσμου να σας έχει καλά, να προσέχετε τους πάντα επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους οι οποίοι προσφέρονται μόνο για οδική απόλαυση. Κράνος, ζώνη ασφαλείας, μην τρελαίνεστε, θα φτάσει στον προορισμό μας, αυτός στον προορισμό σας, αυτός που δεν βιάζεται φτάνει πάντα πρώτος. Μέχρι την επόμενη φορά σε κάποιο άλλο χωριό του νομού Σερών, να είστε καλά, χαίρετε με το 1, με το 2, με το 3 Γιάννη. Φύγαμε! Φύγαμε!